Της κακομοίρας. Άκουσε τη σουλά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνει την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καζαμπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Εσείς το μοναδικό που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε στο 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Έχουν μεγάλη πείρα στο χώρο, θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή, οπότε καταλαβαίνετε ότι για οριστική διαγραφή τηλεφωνούν στο 18133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95.5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Και υπενθυμίζω ότι κοντά μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος, με Hyundai, Kia, Skoda και με την προσφορά να μην μας βγαίνει χτες. Καθώς ο ΠΑΟΚ ήταν μεν καλός, αλλά δεν έβρισκε δίχτυα, δεν βρήκε δίχτυα. Περισσότερο από όταν έχει 2 γκολ διαφορά. Περιμένουμε και τον Άρη σήμερα. Αν ο Άρης κερδίσει μέσα στο Πανεγιάλιο, αν ο Άρης με το καλό κερδίσει μέσα στο Πανεγιάλιο, 1000 ευρώ έκπτωση σε οποιοδήποτε μοντέλο της Kia ή της Hyundai. Η εταιρεία Σκιάδη Παλοδήμος είναι στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο. Και για την προσφορά τηλεφωνείτε στο 23 10 596 596. Εγώ πιστεύω ότι όχι απλά δεν την γλίτωσε, θα την πληρώσει και θα την πληρώσει αύριο κανονικότατα. Με το Πούλμαν πήγανε. Και λοιπόν. Και λοιπόν, έχει κάτσει 8 ώρες σε Πούλμαν. Πολλές φορές. Έφου σε τεμπελγανά, σε όλο είναι αθλητής όμως. Θα φτιαστεί το πόδι του, το χέρι του, η μέση του. Κούραση είναι. Λοιπόν, σεντερφόρ δεν έχουν. Να πω. Κάτσε ρε, τι να πει. Να φτάσουμε. Α, να φτάσουμε. Να πω το Σάββατο 23 του Σεπτέμβρη αποκλειστικά στη Μέτροσπορτ δώρο η αυθεντική φανέλα του Κάρλο Ζαμπράνο. Το Σάββατο δηλαδή έχετε τη Metrosport, τη Metrobet με το κορυφαίο τίμημα του στοιχήματος και 50 τυχερά αυτοκόλλητα που θα δώσουν τη φανέλα του Κάρλος Ζαμπράνο. Έχετε λοιπόν άλλο ένα λόγο να πάρετε τη Metrosport, γιατί πολύ απλά η Metrosport κρύβει σελίδες της θησαυρούς. Για εσάς οι οποίοι θέλετε να βάλετε χρώμα στη ζωή σας, καλό είναι όταν θα βάψετε το σπίτι σας να χρησιμοποιήσετε χρώματα με υψηλή καλλιπτικότητα και την υψηλότερη αντοχή στο πλήσιμο, πιστοποιημένα με κλασέ 1, τα οποία δεν είναι άλλα από τα χρώματα Vitex. Τα πάντα για το χρώμα και τη διακόσμηση και φυσικά Vitex, το νέο κατάστημα Κοσμάγουλου στον Εύωσμο, η Θάξη 62 Μαντών 3 με τηλέφωνο το 2310-303-173. Σ' ακούω. Λοιπόν, πάρα πολλά θέματα έχουν να ξεκινήσουν από Καλαμαριά, Ηρακλή, Άρη, ΠΑΟΚ εχθές, Ολυμπιακό ΑΕΚ για την Κυριακή, τον διαιτητή, Ρεάλ Μαδρίτης που έχασε ένα 0. Το πιάσω το θέμα. Τι το πιάσω? Πρώτο θέμα αυτό είναι. Ρεάλ Μαδρίτης. Το είδες το μάτς? Το είδα. Τι σύνθεση είχε? Το δεύτερο ημίχρονο είδα βασικά. Το πρώτο που ήσουν? Έβλεπα Ιταλία ρε φίλε. Ποιο μάτς είδες? Ποιο μάτς? Όχι, έβλεπα αυτό το οποίο γυρνάει. Τι ταινία έβλεπες? Όχι, το Sky Sport το οποίο γυρνάει. Πώς? Αυτό το οποίο γυρνάει σε όλο το γήπεδο. Ναι, και τι είδες? Τι είδα? Ναι. Τα παιχνίδια, το πώς έκανε. Τι λάθος έκανε χθες? Το πώς έκανε την ανατροπή η Νάπολη. Να περάσει ο Αργιανός από την Αθήνα. Ναι. Είπα ναι, μη στεναχωριέσαι. Τι είπες ναι? Είπα ναι. Εμένα ρωτάει, δεν ρωτάει εσένα. Εμένα ρώτησε. Ρε, σε ρώτησε. Πάνε παρακάτω. Τι απατεώνας εσύ, τώρα το θυμήθηκα. Τι φούμαρα τον έλεγε στον άνθρωπο. Θα πιάσω τον υπουργό και θα σε βάλουν στη σχολή και τέτοια. Τι ψέματα. Ποιον είχα ψέματα? Τον Αργιανό από την Αθήνα. Καλά, δεν τρέπεσαι να το λες έτσι τον άνθρωπο. Έπιασε. Το ο καθηγητής είναι δικός μου άνθρωπος και τέτοια. Δεν τρέπεσαι να το παραμυθιάσεις. Πότε έγινε αυτό το πράγμα? Να σε πει αυτός. Σε έφερε τα καλώς κεράσματα. Ναι. Καλώς το. Καλώς. Ναι, σαν να μην υπάρχει. Λέγε ρε κόκκινε. Μετά θα τα πούμε. Μέσονες. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Και έξω. Ναι.
Αν ενδιαφέρεσαι. Λέγε, 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 πάνε, άιντε. Λοιπόν, η Ρεάλ, τι είδες εκεί, τι λάθος έκανε. Εγώ ξέρω, φίλε, ότι η Ρεάλ, όταν την είδαμε στο τελικό του Super Cup με την Μπαρσελόνα, ναι, λέγαμε όλοι, ναι, ότι είναι μακράν η κορυφαία ομάδα του πλανήτη. Ναι, και. Έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα με δύο ισοπαλίες και μία ήττα χτες. Ναι. Χτες δε. Ναι, ναι. Στα τελειώματά της ήταν τραγική. Ναι. Δηλαδή έβλεπες ένα Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος δεν μπορούσε να κλείσει σωστά την μπάλα. Τι θέση έπαιζε ο Ρονάλντο χθες? Φορ. Μαζί με ποιον? Με τον Μπέιλ. Τι σύστημα έπαιζε? Οχθέ μου. Τι βλακεία έκανε χθες ο Γιανέλος? Πες μου. Εσύ θα μου πεις, δεν το δες στο μάτς? Με αυτά που ποιον σχέδω... έβγαλε, ρε, και, πες μου, εσύ, πες μου. Υποτίμησε τον αντίπαλο προπονητή. Ποιον έβγαλε, έβγαλε τον Μαρσέλο, ρε. Βγαίνει ο Μαρσέλο από αυτό το μάτς. Οποιοδήποτε άλλο παίκτη μπορείς να βγάλεις εκτός δηλαδή, από τον Μαρσέλο. Λες καλύτερα να πάρει το χ παρά να χάσει. Ρε παιδάκι μου, παίρνω ένα ρίσκο, είμαι Ρεάλ, ωραία. Δεν βγαίνει ο Μαρσέλο να βάλω τον Λούκα Βάσκες. Έπαιξε με τρεις πίσω, χωρίς αριστερό μπακ. Τι κρουκ. Τι κρουκ. Καταρχήν τον γκολ το δέχτηκε στην τελευταία φάση του αγώνα. Και τι με νοιάζει. Καταρχήν τα τέσσερα τελευταία λεπτά τι είδες εσύ από την Ρεάλ? Τίποτα. Άσε τι είδες εσύ από την Ρεάλ. Σου πω εγώ ότι δεν μπορούσε να δημιουργεί για να έκανε κάτι. Άμυνα η Μπέτις μέσω κατοχή της μπάλας. Δεν έβαλε γκολ με αντεπίθεση να πει ήταν όλη Ρεάλ μπροστά. Και να τη βγει στην κόντρα η Μπέτις. Περίμενε, ρε. Ποια αντεπίθεση? 2,5 λεπτά την μπάλα την είχε η Μπέτις στα πόδια. Ποια αντεπίθεση, ρε? Σουρωμένος. Λίγο σουρα... πριν τη φάση του γκολ. Τι φάση του γκολ? Έκανε passing game, έκανε άμυνα με κατοχή μπάλα. Τι τα είχαν παίξει? Τι τα είχαν παίξει? Τελείωσε βιολογικά, πες. Τελείωσε βιολογικά. Είναι κομμάτια βιολογικά η Ρεάλ. Ναι. Τι ναι? Ποια αντεπίθεση? Δηλαδή βιολογικά. Δηλαδή όταν... πέρσι έπαιξε 70 παιχνίδια, 80 παιχνίδια και δεν ήταν κουρασμένη. Δεν ξέρω, ρε κόκκινε, τι πέρσι έκανε. Τώρα φέτος. Έπαιξε τελικό Super Cup φέτος με την Μπαρσελόνα, την έκανε γιογιό. Όταν... δυο παιχνίδια μέσα όταν έξω. Εγώ θέλω δυο μην... παιχνίδια. Για να τεκμηριώνεις αυτό που λες. Μέσα έξω, μην βρεις ρε βλάκα. Μέσα έξω κέρδισε την Μπαρσελόνα. Μέσα έξω. Η Μπαρσελόνα είναι πρώτη και αίτητη. Η Μπαρσελόνα, μη φωνάζεις, άμπαλε, μη φωνάζεις. Η Μπαρσελόνα και αυτή βιολογικά δεν είναι στα καλά της. Τα χαφ της είναι γέροι. Ο Ινιέστα έχει γίνει πιο από τα μάγουλά του, μια μεγάλα από σένα. Ναι, για με συγκρίνεις. Η Ρεάλ 5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, τέλειωσε από το παιχνίδι. Το κατάλαβες το έργο? Ό,τι πεις. Άντε πάλι τα ίδια. Για τη Ρεάλ τώρα θα μαλώσουμε. Δεν έχουμε άλλα θέματα να ξεκουθούμε. Δηλαδή, ό,τι θες, πες. Δηλαδή, ξέρεις πόσο έδινε το διπλό, ρε? Πάρα πολύ. 50 μονάδες έδινε στο 80 λεπτό το διπλό. Ωραία. Έβαλε ένα ευρώ και πήρε ένα 50 πλήρω στα κοινόχρηστα. Σε καλή μεριά. Σε καλή μεριά να είναι καλά ο άνθρωπος. Είχε προνοητικότητα και συγχαρητήρια και σε σένα, ρε καθήκη, που έπιασε όλα τα μάτσα χθες. Σε μονιώδη φόρμα. Μονιώδη? Ναι. Είναι κανονικό τρελός, δηλαδή. Είσαι σε μονιώδη φόρμα. Σε μονιώδη. Ωραία. Άλλο θέμα. Λοιπόν. Άσο Χέρτα και διπλό τη Χόφενχάιμ. Εντάξει. Η οποία έχανε η Χόφενχάιμ. 2-0. Ναι. 2-0 νωρίς. Το μείωσε σε 2-1, ισοφάρισε στην τελευταία φάση του ημιχρόνου σε 2-2 και νίκησε στο 93. Μπράβο. Αυτά είναι στοιχήματα. Εκτελεί φάουλ, πετάγεται στο παράθυρο, το βγάζει τώρα το φυλάκα, λέει αφού δεν μπήκε και τώρα τελειώσαμε. Και γίνεται το corner, γίνεται μια γιώμα, λάθος βγήκαν οι παίκτες της Mainz. Έξυπνη κίνηση του παίκτη από τα δεξιά. Να τους πεις στους παίκτες της Mainz ότι το τεχνικό offside έχει κατεργηθεί. Από τους προπονητές. Μόνο στη Γερμανία παίζεται τεχνικό offside. Δεν υπάρχει στον κόσμο πλέον τεχνητό offside. Αναφέρω τι έγινε. Ναι, ναι. Εντάξει. Παρακάτω. Πάει Ρεάλ. Ωραία. Έχασε ο Λαβρέντης Γιανέλος. Θα έχει προβλήματα κτλ. Παρακάτω. Λέγε. Σ' ακούω εγώ τώρα. Λοιπόν, τίποτα. Είναι τι μεγάλη είναι υπόθεση το γιατί η Ρεάλ είναι σε τόσο χάλια κατάσταση. Χρειάζεται η Ρεάλ τώρα. Εσύ λες ότι είναι βιολογικό. Και βιολογικό. Το τελευταίο πεντάλεπτο του παιχνιδιού μου δείχνει. Δηλαδή δεν βγήκε μπροστά η Ρεάλ, βγήκε ο Μαρσέλο, ανεβήκαν όλοι απάνω και έχει ένα αντεπίθεση. Πέντε λεπτά είχε πάσει, τα τελευταία πέντε λεπτά, 80-20 κατοχή είχε Μπέτις. Αυτό είναι το πρόβλημα που είδα χθες εγώ. Ένα από τα προβλήματα. Δεν το έβαλε σε αντεπίθεση, σε μεγάλη παλιά, ξέρω εγώ, να τους βρει ψηλά και τέτοια. Κατάλαβες? Ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα, Ράνια. Ραπ και Γρηγόρη, τελικά θα απαντηθεί ευθέως και ξεκάθαρα λόγια για ποιους λόγους έφυγε ο Ιβιτς από τον ΠΑΟΚ? Μήπως μπορείτε να μας δώσετε μια διαφορετική απάντηση? Ναι, μόλις πάρουν συνέντευξη τον Ιβιτς. Ναι, δεν θα για πει να ξέρουμε να λέει και εμείς τα παιδιά όταν μεγαλώσουν. Εκεί γελάει. Ναι, ο Ιβιτς δεν θα το πει ποτέ. Δεν έχει καμιά ρήτρα εμπιστευτικότητα, αλλά επειδή είναι έξυπνος, σου λέει αν σε κάθε ομάδα φεύγω και βγάζω τα οικογενειακά προβλήματα της ομάδας, δεν θα δουλέψω ποτέ. Δεν πιστεύονται πουθενά. Πάρα πολύ ωραία έκανε ο Ιβιτς. Ραπ, είχες πει τίποτα καλό για Λουτσιάνο, γιατί έπαθε χιαστούς ο άνθρωπος, πολύ τρέξιμο τσάβες, ωραίος Σουηδός. Όχι, δεν είπα. Ο Λουτσιάνο, ο οποίος ήταν πολύ καλός με την. Ναι. Με τον Απόλλων Σμύρνης. Ναι, ο Λουτσιάνο, ναι. Πάρα πολύ καλός. Ναι, δεν μ' αρέσει απέκτης, όχι, δεν είπα καλό λόγο γι' αυτόν.
Δεν είπε. Όχι, δεν είπα. Όχι. Αφού λες κακή κουβέντα, άρα θα έχει γρήγορα. Δεν είπα τίποτα. Δεν είπα καλή κουβέντα. Δεν είπα. Ναι. Μάλιστα. Εσύ είσαι γουρλή δηλαδή. Πες μας, συγκαντέμι. Η πλατιπόδα σου πόσες φορές πάτησε τον Καστατζόγλου. Εσύ... Από τότε, από το 77. Πού είναι ο Ηρακλής τώρα που πάτησε η πλατιπόδα σου. Το 77, δηλαδή 40 χρόνια μετά. Δεν πόσα χρόνια πάσε στον Καστατζόγλου. 40 χρόνια. Πού είναι ο Ηρακλής τώρα. Πού είναι. Στα 40 χρόνια. Ναι, πού είναι. Ο Ηρακλής εδώ είναι. Πού είναι, για. Το που αγωνίζεται. Πού είναι ο Ηρακλής, ρε πλατιπόδα. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Εδώ είναι, δεν φεύγει. Μάλιστα. Πού είσαι αναχωριέ. Παρακάτω, γουρλί μου εσύ. Ναι. Ναι. Καλά, αυτό ονειρεύεται. Ναι, λοιπόν, κύριε Κώστα. Θε να μιλήσουμε για την ομάδα τη καρδιά σου, να μιλήσουμε. Ό,τι θε, πε πέρα. Έπαιξε χθε με το Λεβαδιακό. Δεν μα έκανε το χατήρι να δώσουμε το χιλιάρικο στα αυτοκίνητα. Ναι. Λοιπόν, ναι. Λέω εν συντομία τι είδα. Τι είδε, ρε Κώστα. Και από εκεί πέρα σχολεία εσύ. Μάλιστα. Καταρχήν επιτέλου ελληνικό στοιχείο μέσα στην δεκάδα. Αυτό το ελληνικό, αυτό το χρυσαυγίτικο πάλι με τον Μπούζο. Εσύ να, να πιάνει του Γερμανίδηδε και να κλαίει για του Έλληνε. Αυτό το χρυσαυγίτικο πάλι οι Έλληνε παίκτε. Οι Έλληνε παίκτε, να τον πω τον δηλαδή, Γερμανίδη. Πρέπει να είσαι χρυσαυγίτη για να λε ότι θέλω Έλληνε παίκτε. Και τι θα του κάνουν του Έλληνε παίκτε. Ο Έλληνα παίκτη, φίλε, καταλαβαίνει τι λέει η κερκίδα. Ναι, ναι. Αντιλαμβάνει. Ο άλλο δεν καταλαβαίνει. Όχι. Άμα το πει. Δεν καταλαβαίνει. Ναι. Ο άλλο είναι ένα λεγεωνάριο. Λεγεωνάριο. Ναι. Ενώ ο Έλληνα παίκτη είναι. Και ο Έλληνας μπορεί να λέει. Δεν είναι λέγει αλλά υπάρχει ο μια... Καφές, δηλαδή ο Γεωργιάδης, ο Ασλανίδης, ο Τερζανίδης και αυτοί όλοι οι Αθηνοί ήταν λεγεωνάριοι, ας πούμε, είναι οι ξένοι παίκτες. Πάνε παρακάτω. Λέγε παρακάτω. Ο Ορφανός, ο Κωστίκος, ξέρω εγώ. Υπάρχει η πιθανότητα να καταλάβει, να νιώσει και λίγο από σου. Σώπα συγκινήθηκα, παρακάτω. Δεν το λέω για να συγκινηθεί. Τρίτο, δεν λέγει, λέει. Σ' ακούω. Λοιπόν. Το παιχνίδι ήταν άναρχο. Τι ήταν το παιχνίδι? Άναρχο. Άναρχο. Ναι. Ναι. Και μου άρεσε το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ επιτέλους έβγαλε πολλές τελικές προσπάθειες. Ναι. Προκειμένου να κάνει γκολ. Ποιος τις τέλειωσε? Ποιος τέλειωσε? Ναι. Τις περισσότερες. Ποιος τις τέλειωσε? Ο Πέλκας. Ποιος τις τέλειωσε τις περισσότερες προσπάθειες? Ο Κουλούρης. Λοιπόν, πρώτον. Δεν ωραία, πάσα μου λες. Τον Κουλούρη, αλλάξτε τον θέση. Αλλάξτε τον θέση. Αν μπορεί το παιδί να μαρκάρει, κάντε τον οχτάρι. Κάντε τον οχτάρι να σώσει την καριέρα του. Σέντερ φορ δεν είναι. Το κεφάλι του είναι τετράγωνο, βρίσκω γωνίες η μπάλα. Μπορεί να σκάσει καμιά μπάλα εκεί, να ακουστεί κανένα μπαμ. Δεν είναι το παιδί για center for. Γίναν καμιά 30 τελειώματα και ο Κουλούρης, να πούμε, εκνεύρισε ένα προποτζίδικο, χτυπιόταν να πούμε, χοροπηδούσαν οι παοξίδες με τον Κουλούρη. Δεύτερον, δικαίωση για Πέλκα. Είναι δεύτερο center for. Έχει πολύ καλά τελειώματα στην πρώτη επαφή. Απ' έξω μέσα δεν μπαίνει. Πασούλα, εντάξει, από πίσω μπορεί να βγάλει καμιά κοντινή. Δεκάρι δεν είναι, εξτρέμ δεν είναι. Ο Κουτσολιάκος, πώς το λένε, ο Κουτσαλολιάκος, μπορεί να του βρει ομάδα στη Γερμανία να παίξει το 4-4-2 και να σωθεί και αυτός, να σωθεί και ο ΠΑΟΚ. Τρίτον, μνημεία για το Λιμιό. Φυσικά, ο Λιμιός ήταν καταπληκτικός εχθές, αλλά το θέλω και πιο περιοχάτο, εγώ το Λιμιό, τον εξτρέμ. Τον θέλω πιο περιοχάτο. Πάτησε, ναι, καλός, πολύ καλός ήταν. Πολύ καλύτερος από τον Βιερίνια, ο οποίος πάλι μπήκε πασούλα, ιστορίες, ρηχό ποδόσφαιρο. Τέταρτον, δυνατός ο Σαμπράνο, Τσαπατσούλης το βλέπω λίγο. Θα δώσει δύναμη όμως στο κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ μαζί με τον Κρέσπο που έπαθε διάστρεμα. Και έρχομαι τώρα, στο Μαουρίτσιο. Ο Μαουρίτσιο, στο 4-4-2 το χθεσινό, με τον Μπίζες Βαρνάς στην αριστερή πλευρά σαν εξτρέμ, άρα δεν ήρθε να πάρει μπάλα, και τον Μπέλκα που δεν είναι δεκάρι, δεν έδειξε στοιχεία οργανωτή, παιδεκαριού κτλ. Την ψιλοπατάει την περιοχή, δεν με τρελαίνει ο Μαουρίτσιο. Εντάξει, είχα και το Χαρίσι εκεί. Δεν με τρελαίνει ο Μαουαρίτσιο. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο Δελιγιαννίδη. Τι κλάματα αυτά. Ο Δελιγιαννίδης του ληστέψαν το σπίτι στη Χαλκιδική. Όλα τα σπίτια στη Χαλκιδική τα ληστέψαν. Και εγώ νόμιζα πυροβόλησαν κανένα νοικείο του, σκοτώσαν κανένα θείο του κτλ. Λοιπόν, μπήκαν μέσα στο σπίτι της Χαλκιδικής και ληστέψαν το σπίτι του Δελιγιαννίδη. Πάρα πολύ ωραία. Και εμένα στην επανομή 6 φορές μπήκαν οι Αλβανοί και το φάγανε λάγανο. Πρέπει να πάω ψυχολογικό δηλαδή. Έπαθε λέει ψυχολογικό και δεν πήγε λέει το παιδί αυτό στο εξωτερικό. 16 ετών ήταν. 16 ετών ήταν. 16 ετών λοιπόν δεν πήγε στο εξωτερικό ο Δελιγιαννίδης. Και αυτό είναι καλό για το Δελιγιαννίδη. Που έμεινε στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρουμε. Εσύ τι λες, είναι καλό. Θα φανεί. Εγώ λέω είναι κακό. Γιατί είναι κακό που έμεινε εδώ ο Δελιγιαννίδης? Γιατί ο Δελιγιαννίδης είναι εκπληκτικός στα ανεβάσματά του. Έχει πολύ καλή ταχυδύναμη. Έχει εκπληκτικά πνευμόνια ανέβα κατέβα. Καλός χειριστής της μπάλας. Αμυντικά όμως, στο ένας με έναν είναι προβληματικός. Τα λέμε όλα.
Και όταν θα γίνει σέντρα από τη μεριά του Μάντος και επιδείξει ο Δελιγερίνη σαν τρίτο στόπερ, δεν ξέρω τι θα βρει. Άρα από τη μέση και πάνω θέλει μια ειδική προπόνηση, η οποία αν κάτσει στον ΠΑΟΚ, αν μπαίναν οι ληστές και έφευγε, θα του την κάνω στο εξωτερικό και θα γλίτωνε χρόνια από την καριέρα του. Αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση για τον Δελιγιανίδη. Όσο δε για τον Κωνσταντινίδη, τον οποίο τον κλαίει τώρα ο Κερμανίδης μαζί με τον Μπούζο, έκανε ένα πειθαρχικό παράπτωμα. Ναι. Ωραία. 23 χρονών ήμουν και εγώ όταν κοπάνησε τον προπονητή. 23 είναι και ο Κωνσταντινίδης. Μόνο που εγώ δεν είχα φέιπλου να πω ρε κάθαρμα, δεν φοράς παντελόνια. Υπάρχει μια διαφορά. Για πες μας. Αν αυτό το πράγμα το έκανε Βιερίνια. Ναι. Αν το έκανε ο Μάτος. Ναι. Αν το έκανε ο Σέντερ Φορ. Μάλιστα. Ποια είναι η ερώτησή σου. Θα είχε την ίδια ποινή. Θα σου πω. Όταν είναι το Αγίου Κωνσταντίνου της Αγίας Ελένης, δεν θα σας απαντήσω ρε κόκκινε. Όταν είναι το Αγίου Κωνσταντίνου της Αγίας Ελένης, του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Νικολάου, έρχεσαι εδώ καπιταλιστικές γιορτές, χρόνια πολλά στον Νίκο. Άμα είναι, ξέρω εγώ, της Ευτέρπης, δεν λες χρόνια πολλά στην Ευτέρπη. Σου απαντάω λοιπόν. Σου απαντάω. Δεν απάντησε. Αυτή είναι απάντηση και την κατάλαβαν ένα εκατομμύριο κόσμος και εσύ το βουβάλι δεν την κατάλαβαν. Σα χλαμάρα. Παρακάτε. Δεν έχεις τα παντελόνια να πεις την αλήθεια. Τι παντελόνια ρε. Φυσικά και δεν λέω. Το ίδιο είναι Βιερίνια με τον Δελιγιανίδη. Το ίδιο κοστίζει. Το ίδιο είναι ο Μάτος με τον Δελιγιανίδη. Το ίδιο είναι με τον Κωνσταντινίδη, συγγνώμη. Πώς θα γίνει δηλαδή. Εντάξει, οκ. Το δέχεσαι δηλαδή. Εγώ δεν δέχομαι το Facebook. Έχω ένα πρόβλημα με τον προπονητή. Ζητώ ακρόαση. Θεού και αλλαγή πλανήτη. Πάω εκεί και του λέω, coach, έχω ένα πρόβλημα. Πάω στον άλλο τον Κωνσταντινίδη που είναι εκεί δημόσιος υπάλληλος, τον έχουν εκεί και κάθε και τρώει σπόρια και τον πληρώνουνε. Πάω εκεί λοιπόν στον Κωνσταντινίδη, του λέω, άκου να δεις, Τζον Κρόκ, πάνε με μέσα στο Λουτσέσκο γιατί θέλω να μιλήσω μαζί του. Δεν με δεχτεί λες. Εγώ λέω θα με δεχτεί. Το πιο πιθανό. Το πιο πιθανό. Εσύ γιατί δεν πήγες να δεχτεί και τον πλάκο σου. Ορίστε. Εσύ γιατί τον πλάκο στο ξύλο. Γιατί τον πλάκο στο ξύλο. Το γιατί αντίστοιχο με, Facebook. Γιατί με, περίμενε, γιατί με ειρωνευόταν. Τον πλάκο. Και προτιμότερα τον πλάκο σου παρά γράφει. Δηλαδή, περίμενε, ρε. Αν είχε προπονητή τον Ντάι Λίμπρετ, ναι. Θα το σκότωνε. Τι θα το σκότωνε. Η ειρωνία ήταν ίδιον δικό του. Μπορεί να τον πλάκωνα. Πάντω στο Facebook δεν θα πήγαινα. Ούτε στον ψυχολόγο. Ούτε στον ψυχολόγο θα πήγαινα. Με έκανε έτσι, με έκανε αλλιώ και να πάω κτλ. Εγώ τον έριξα Σουλτάν Μερεμέτ. Ο άλλο πήγε στο Facebook. Δεν είναι σωστό. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αυτό είναι άκουρε κόκκινε το έργο. Εποχής. Δεν είναι σωστό ούτε το ένα να τον πλακώσει, ούτε να κάτσει στο Facebook να τον πει δεν φοράει παντελόνια. Ξέρει ποιο είναι το σωστό. Ποιο. Λείπει επικοινωνία από του ανθρώπου σήμερα. Ρε. Συμφωνούμε. Λοιπόν, πιο επικοινωνιακό από τον πλακώσει παρά ότι τα γράφει στο Facebook. Αλλά και το ένα σου λέω είναι στραβό και το άλλο. Τι είναι το σωστό. Έλα εδώ ρε προπονητή, ξέρει κάτι. Έχει το Μάτος εκεί, εγώ είμαι εδώ, με φέρατε από την Ομόνια κτλ. Καθαρέ δουλειέ. Με θέλει ρε ή δεν με θέλει. Άμα μου πει σε θέλω, θα κάτσω. Εάν μου πει σε θέλω και με συμπεριφερθεί πάλι έτσι, τότε μπαίνω και τον πλακώνω. Το καταλαβαίνει το έργο. Πα και μιλά με τον άνθρωπο. Δεν μπαίνει στο Facebook. Κάνει σεξ από το Facebook. Βρίζει από το Facebook. Με επιτίθεσαι από το Facebook. Ερωτεύεσαι από το Facebook. Έχει τα διάλα το Facebook. Και εσύ 47 χρονών βόδι. Τσουκ 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 με τα δάχτυλα τα σουτσουκάκια στο Facebook. Facebook. Πήγε στο Facebook ο Κωνσταντινίδης. Δεν έχει παντελόνια. Εγώ λέω τον Κωνσταντινίδη έχει παντελόνια. Πει Ελλάδο ρε Κωνσταντινίδη, τον άλλο. Για πάνε με στο καμαράκι. Ξεκινήσει να του πει, ξέρει κάτι. Με αδική. Έτσι νομίζω. Θα μου δώσει ευκαιρία, ναι ή όχι. Ναι, θα σου δώσω. Το λάθο είναι του Κωνσταντινίδη ή του προπονητή. Του Κωνσταντινίδη το λάθο. Εγώ λέω το λάθο είναι του προπονητή. Φρεάσε με καημένε. Το λάθο είναι του Κωνσταντινίδη. Το πιάνει και το λε. Μάγκα, με υπολογίζει. Ναι, να περιμένω. Να ναι, 23 χρονών είναι. Ο Κωνσταντινίδη είναι παιδί. Παιδί είναι. 23 χρονών οι γύφτοι κάνουν δίδυμα. Παιδί είναι. Αν πα στο Κορδελιό, θα δει δίδυμα 23 χρονών. Λοιπόν, είναι παιδί ο Κωνσταντινίδης. Λοιπόν, τι παιδί είναι. Λοιπόν, μια μαλαπέρδα 40 πόντου. Παιδί είναι. Τη δοκίμασε. Βράσε με τώρα, παιδί είναι ο Κωνσταντινίδης. Σερσερί. Δεν σε αποτύ συγκινήθηκε. Βράσε με καημένε από τώρα. Παράταμε με συμπεριάτικα. Πάλι σε διάλειμμα. Τι σουρλουλού. Τι σουρλουλού. Άκου από τι συγκινήθηκε. Μάθαμε και κάτι καινούργιο. Αυτό ήταν γκόσιπ για τον Κωνσταντινίδη. Οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχεί το παιδί. Αν χτυπά ξύλο γίνει κάτι, θα βρει δουλειά. Αν πάντως πεινάτε, deliveras.gr υπάρχουν πάνω από 2.500 προσφορές. Η δεμή μπαίνετε στο. Κατεβάζετε το σχετικό application deliveras.gr για να κάνετε δική σα παραγγελία. Τι μέσον τον πέρασε αυτό στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Μπαμπά, μπαμπά, ένας Ινδιάνος τρέχει πίσω από το αυτοκίνητό μας. Αλήθεια. Τον κυνηγάνε μια τίγρη. Οχ. Και ένα διαστημόπλιο εξωγήινων ρουφάει τον Ινδιάνο, την τίγρη και το δρόμο πίσω μας. Και τώρα, αν το αυτοκίνητό σας έχει κάνει Audi Top Service, δεν σας εκπλήσει τίποτα στο δρόμο. Σέρβις με 76 ευρώ και οδική βοήθεια εφόρου ζωής. Νιώστε την απόλυτη ασφάλεια σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο Audi και αποκτήστε αυτόματα συμμετοχή στο νέο διαγωνισμό με μοναδικά δώρα. Μάθετε περισσότερα στο audi.gr. Η αλαζονία μπορεί να είναι θανάσιμο αμάρτημα. Αλλά δεν φταίς εσύ που ο καφές σου από τα 7-7 είναι από κόκκους καφέ 100% αράμπικα και είναι τόσο μα τόσο. Stop! Μη γίνεσαι αλαζόνας. Ο εξαιρετικός καφές στα 7-7 δεν δίνει μόνο σε σένα, αλλά δίνει σε όλους μια θέση στον παράδεισο της απόλαυσης. Καταστήματα 7-7 παντού σε όλη την πόλη. Ο καθημερινός σου προορισμός για καφέ, χορταστικές σαλάτες και φρέσκα χειροποίητα σάντουιτς. 7-7 Taste like heaven. Αν αυτό σου θυμίζει μια Τετάρτη βράδυ με φίλους. Η ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη είναι... Αν αυτό σου θυμίζει ένα απόγευμα Δευτέρας που τυχαία έμαθες κάτι συναρπαστικό. Αν αυτό σου θυμίζει μια Παρασκευή γεμάτη περιπέτεια. Και αν αυτό σου θυμίζει μια Κυριακή πρωί με την οικογένεια, τότε ξέρεις ότι κάθε μέρα, κάθε στιγμή και τη νέα σεζόν ζεις κάτι ξεχωριστό με την Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ, ο κόσμος μας, εσύ. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει. Εμστά λέγα Θάνο μου, πάμε στο Φτίκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του. Φτίκας. Πλακάκια και είδη γυνής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Φτίκας. Πλακάκια και είδη γυνής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα. Πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310 905 503. Και στο πλακάκι κόλλα. Όχι, άρπα κόλλα. Στον δικό σου καφέ βλέπεις το μέλλον. Αν όχι, έλα στα καταστήματα Φορόλ και διεκδίκησέ το. Νέος μεγάλος διαγωνισμός με μία ετήσια και 16 μήνες υποτροφίες στο ΙΕΚ Α και άλλες 2 επιδοτήσεις διδάκτρων στο Mediterranean College. Απλά παίρνεις τον καφέ σου από τα καταστήματα Φορόλ, συμπληρώνεις την ειδική φόρμα με τα στοιχεία σου και που ξέρεις, ίσως να είσαι ένας από τους μεγάλους τυχερούς. Μόνο στα καταστήματα Φορόλ με κάθε καφέ στρώνεις το μέλλον σου. For all coffees, for all dreams. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στις ΙΚΕΣ Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει.
Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν κούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ καρασόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρο στάθμευση. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Ναι, 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 παιδιά. Καλοκαιρινό tour στα Φρέτζιο. Καθημερινά, ναι. Μαζί μου δροσερές παρουσίες. Η Φουντελίνα, η Νοναμπέλα, η Στρασιατέλα, το φιλαράκι μου ο Σοκοβατόμουρο και. Παιδιά, μπάστα με τα φλας, λιώνει ο θείασος. Φρέτζιο. Αυτό το καλοκαίρι, βουρ για tour στα Φρέτζιο. Φρέτζιο. Παγωτά για καλομαθημένα. Η οικογένεια του Fiat Tipo μεγάλωσε. Γνωρίστε την σε τρεις τύπους αμαξώματος. Σεντάν, hatchback και station wagon. Και επιλέξτε τον τύπο που σας ταιριάζει. Αποκτήστε τώρα το νέο Fiat Tipo στην καλύτερη τιμή της κατηγορίας του. Από 11.990 ευρώ και με δώρο επιπλέον εξοπλισμό. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Fiat Σφακιανάκης, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 121, Πηλαία Θεσσαλονίκης. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς, Τέργιος Πετκανίτσα, τηλεφώνο 101. Και Μάρκο Μπότσα Ριγωνία, πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά immobilizer. Οι φίλοι οι οποίοι έχετε αυτοκίνητο ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, ό,τι άλλο κι αν υπάρξει, τηλεφωνείτε στο 85 27 27 για να έρθει άμεσα, γρήγορα και οικονομικά να δώσει λύση στο πρόβλημά σας. Γρηγόρη, σε ευχαριστώ για το ταμείο Original 21. Γρηγόρη, μια τριάδα να δίνει σήμερα, θα την εκτιμούσα. Θα δώσω τριάδα. Λοιπόν, ο 704 για να σπάει και ο πάγος. Λέει ο κόκκινος είναι σε δαιμονιώδη φόρμα. Παίξτε Φέγενορτ και όλη κουβά. Λοιπόν, βέβαια ρε φίλε, όταν σε δίνουμε 7,5 και 7,5 βράκα. Άσε ρε το στίχημα, δώσε και πάμε στα θέματα ρε. Πάρε το στίχημα. Και εγώ ο βλάκας θες κερδίζω 40 ευρώ. Βάζω ένα στο μέρος το 80-81 και στο 91 και κάτι το στραβώ στο καπάκι. Βάζει μπέτς γκολ και χάνω άλλα 20. Α, εκεί δεν ΑΕΚ όχι. Παναθηναϊκό δεν θες? Όχι. Τι είδες θες? Διαβάσαμε ότι η ΑΕΛ θα καταγγείλει το Μολέδο στο ποδοσφαιρικό εισαγγελέα. Στην αρχή νομίζαμε ότι ο παίκτης Παναθηναϊκού έδιρε το κούγερ. Προγραμματιστής από Αθήνα. Παιδιά, παντρεύομαι αύριο και θέλω συμβουλές και από τους δύο, μιας και έχετε εμπειρία. Περαστικά, φίλε. Να είσαι έτοιμος, φίλε μου, προγραμματιστή για ένα πράγμα που δεν θα το πει κανείς. Ό,τι και να ακούς είναι μπούρδες. Να θυμάσαι ότι την κρίνια, ό,τι και να κάνεις με τη γυναίκα σου, όσο καλά και να είσαι οικονομικά, όσο και να την καλύπτεις σε όλα τα επίπεδα, δεν μπορεί να την νικήσεις, οπότε μάθε να την ανέχεσαι. Αυτό το συμβουλεύεις εσύ τώρα? Ναι. Να έχεις κουράγιο για την κρίνια. Στην κρεβατομουρμούρα που λένε, δεν την γλιτώνεις με τίποτα. Καλή δύναμη. Αυτό τον συμβουλεύεις? Λέω να είσαι έτοιμο, αυτό το οποίο πιστεύω ότι είναι ανίκητο. Ωραία. Να του πω κι εγώ μια κουβέντα. Ό,τι θέλεις. Γιατί ζητάει και τη δικιά μου συμβουλή. Ναι. Τον ρώτησες αν έχει μείνει στο ίδιο σπίτι με την εγκόμενα? Παντρεύεται, πάει τελείως. Άλλο ρε σε λέω ρε. Παντρεύεται. Δεν λέει θέλω να παντρευτώ. Άλλο ρε σε λέω ρε. Παντρεύεται αυτός. Τώρα που θα παντρευτεί, θα μείνει τώρα με τη γυναίκα στο σπίτι? Δεν το ξέρω. Ή αυτή μένει με τη μάνα τη μητριά και αυτός με τη μάμα του? Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Εάν δεν θέλησες μαζί της δύο χρόνια, να καταλάβεις τι είναι. Γιατί να, πρέπει να αρχίσεις να κλάνεις, να βρωμάει, μήνα... να ρεύεται, να βλέπεις τα πανιά, τα κόκκινα μέσα στην τουαλέτα. Ναι, ναι, ναι. Αν δεν το κάνεις αυτό, μην παντρεύεσαι. Αυτό του λέω εγώ. Να μείνεις πρώτα με να την κοπέλα. Να δεις αν αντέχεις. Και η κοπέλα να μείνει μαζί σου. Δεν είναι λάθος. Έξω και εσύ μπορεί να είσαι καλός και να είσαι τράγος μέσα στο δεν σπίτι. Δεν είναι λάθος. Αυτό άλλο είναι να βιώνεις κάποιον 24 ώρες το 24ωρο. Και άλλο να τον βλέπεις. Φαντάζεσαι τώρα να έχεις ένα σαν και εμένα ή το γουρούνι τον κόκκινο 24 ώρες. Το γουρούνι. Να κάνει το στεναχωρεμένο, να κάνει αυτό, να αρχίσει. Άστο να πάει στο διάλογο, δεν είναι το ίδιο. Έξω μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ο καρθέο. Και μέσα να είναι χειρότερο. Δεν το ξέρει. Οπότε μείνε με την κοπέλα δύο χρόνια και μετά παντρέψου. Αυτή, άκου τώρα. Ο άνθρωπο παντρεύεται αύριο. Ναι, αν δεν έμεινε, του λέω, να αναβάλει το γάμο να μείνει μαζί του. Έχει στείλει προσκλητήρια. Έχει κάνει ότι. Έχει πληρώσει τα πάντα. Α, το ακυρώσει. Επειδή εσύ έχει 1000 ευρώ στην τράπεζα και μπορεί να αναβάλει κάτι. Σημαίνει ότι όλοι έχουν δική σου... Αυτός παντρεύεται χωρίς να έχει 1000 ευρώ.
Και... Τα έδωσε, αυτό σου λέει. Τα έδωσε. Τα έδωσε, τελείωσε. Άμα τα έδωσε και δεν έμεινε στο ίδιο σπίτι, κακώς τα έδωσε. Είναι αυτό ανώνυμο. Αυτό το συμβουλεύω, ρε. Ρε Βόδι. Αυτό παντρεύεται, ρε Παύλο, έλα εδώ λίγο. Ρωτάει, παντρεύομαι αύριο. Έλα. Δώσε μου μια συμβουλή. Έλα, έλα. Από τη στιγμή που παντρεύεται. Ναι. Δεν είναι θα παντρευτώ, παντρεύομαι, ναι. Δεδομένου. Σαν να παντρεύω. Του λέω λοιπόν τη συμβουλή. Εάν δεν έμεινε με την κοπέλα στο ίδιο σπίτι δύο χρόνια, μην παντρεύεσαι. Αν έμεινε. Τι συμβουλή θα δίνει. Αν έμεινε και. Αλλά με καλά κάνει και παντρεύεται. Άρα ξέρει τι θα τραβήξει αυτό και τι θα τραβήξει άλλη. Α, ξέρει τι θα τραβήξει. Αυτό και τι θα τραβήξει άλλη. Βεβαίω. Η γυναίκα σου στέλνει μήνυμα. Από Νέα Υόρκη, ο Παύλος. Ο Παύλος. Καλημέρα, φιλαράκι μου. Δώσε φράγκα στο Κοσμάκι και άσου να βρίζουν, λέει. Ναι. Κάποια στιγμή θα καταλάβουν. Ναι. Όταν φύγω από αυτόν τον κόσμο. Δεν θα είναι μακριά αυτό. Μπορεί και αύριο. Το πνευμόνι σου σαν του Μητρούδη πάει. Μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ. Ναι. Ναι. Σκύψε. Τι σκύψε. Σκύψε. Έρχεται ο Μπούζος, με λέει. Είπες, λέει. Άκουε. Αυτό δεν το πεις. Είπες, ό,τι θες, πες για μένα. Είπες, λέει, ότι ο Μητρούδης είναι στη φυλακή. Λέω, το είπα. Λέει, γιατί το είπες. Λέω, δεν είναι. Είναι. Και ο Νίκος Αγγελάκης είναι στη φυλακή. Δηλαδή, αν έμπαινε ο Κόκαλης, δεν το λέγαμε. Θα το λέγαμε. Α, πούμε και αυτό. Όλα τα λέμε εδώ, δεν έχει. Ο Μαρτσέλο τραυματίστηκε και ζήτησε αλλαγή. Ποιος είναι ο Μαρτσέλο? Τραυματίστηκε. Α, τότε ήταν λάθος που τραυματίστηκε. Τότε είπες βλακεία. Τι βλακεία. Δεν βγαίνει ο Μαρτσέλο, είπα. Αφού τραυματίστηκε. Κακός, ήταν μεγάλο πρόβλημα εκεί που βγήκε. Κακός τραυματίστηκε. Τον ένα το λέει, παντρεύεται. Συμβουλή για το αν θα παντρευόταν και το Μαρτσέλο. Γιατί τραυματίστηκε. Πρόβλεψη για τον τέρμι την Κυριακή. Δεν χαλάει ο Άσος ποτέ. Έτσι λες εσύ. Ναι. Θα σου απαντήσω εγώ. Και εγώ Άσο το βλέπω. Γιατί λέω, λέω ότι ο Σάββας Θεοδωρίδης μετά το παιχνίδι θα γκρίζει, ναι, ναι, ναι. Θα γκρινιάζει, θα βρίζει. Ναι, 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 ναι. Μαζί με τον Καραπαπά και τον Γκόκα και τον Μαρινάκη, ναι, ναι, και όλους. Ναι. Κακός. Κακός. Η θύρα 7 λοιπόν μπαίνει μπροστά και λέει στον Καραπαπά. Στον Κόκα, λοιπόν, το λένε και στον Μαρινάκη και στον. Τι είσαι, σταμάτα, ρε Κόκα. Γιατί διαβάζει. Γιατί διαβάζει ανακοίνωση σύνδεσμο. Όποιο σύνδεσμο πιστεύω ότι κάνει καλή ανακοίνωση, τη διαβάζω. Και λέει λοιπόν, Σάβα, γέρο, σε μπουκτήσαμε, φτάνει. Δεν γουστάρουμε να κλαις όπως κλαίνε οι παοκτσίδες, οι αεξίδες, οι Ολυμπιακοί, όταν εμείς τους κάναμε έρωτα με τη διαιτησία. Είμαστε μεγάλη ομάδα, του λένε, και πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Οι μεγάλες ομάδες λοιπόν πάνε στο ΟΑΚΑ, κύριε Θεοδωρίδη. Κυρίες Θεοδωρίδη. Με τον διαιτητή του Ζαγοράκη, τον κολλητό, τον Αεξή, τον Σιδηρόπουλο. Τον Αεξή, τον Ζαγοράκη εννοώ. Από τον Σιδηρόπουλο. Ή τη Ρόδο είναι. Ποια κόκκινη Ρόδο, από την Καβάλα είναι και λέει ότι είναι από την Κο. Άσε τώρα από την Κο είναι και από την Κο. Ό,τι δηλώσει εσύ. Άσε με καημένε τώρα. Να πα λοιπόν εκεί, να παίξει το ρόλο τον δεύτερο. Γιατί αν πα να πάξει πρώτο ρόλο θα χάσει με 3-0 Ολυμπιακή έτσι όπω είσαι τώρα. Να βρεις ένα σχέδιο να νικήσεις και τον διαιτητή για να πούμε ότι είσαι μεγάλη ομάδα. Μεγάλη ομάδα με τους δικαστές δικού σου, τους διαιτητές δικού σου, τις άλλες τις ομάδες να κάθονται να χάνουνε, δεν είσαι. Του απαντάω εγώ που το βλέπουνε Άσο. Πολύ κοντά είναι στον Άσο. Αν ο Ολυμπιακός είναι ομάδα, δεν θα χάσει. Είναι δύναμη. Α, το δούμε τι. Και σφαγή Ολυμπιακού βλέπω. Τι σφαγή, να κερδίσει και τους διαιτητές. Να κάνει ομάδα να κερδίσει και τους διαιτητές. Δεν διαφωνούμε. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, αυτά που έλεγα εγώ στους παοξίδες, τα λέω τώρα στους Ολυμπιακούς. Μας αρχίσουν τα κλάματα. Εγώ μισώ τον Καζατζίδη. Αυτά που χρησιμοποιούσαν. Μισώ τον Καζατζίδη και την Μάρθα Βούρτσι. Τους μισώ. Λοιπόν, αυτά, επειδή μισώ. Αυτό που λες είναι τίμιο. Ναι. Αυτά εγώ δεν το λέω για σένα. Αυτά που χρησιμοποιούσαν οι όλοι οι επιστήμονες γενικότερα. Ναι, μπράβο. Ότι ποια διαιτησία κάντε ομάδα να την κάνετε. Για τους λέγεις. Λοιπόν, έτσι, μπράβο. Τους επιστρέφουμε το χαρακτηρισμό. Αδιάφορο αν πρόκειται για την ΑΕ και τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, για τον Ηρακλή. Εντάξει, ναι, κάντε ομάδα και δεις. Άντε γιατί και άλλα είδατε. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, σωστό. Θέλετε προγνωστικό. Ποιο προγνωστικό. Θέλουν προγνωστικό. Ναι. Λοιπόν, η τριάδα είναι. Και είναι και πάρα πολύ δύσκολη. Κάτσε γιατί είσαι μονιώδη κατάσταση. Κάτσε να. Λοιπόν, Λεβάντε Σοσιεδάδ διπλό. Τι είναι αυτό. Πρωτάθλημα Ισπανίας. Το βράδυ 11 η ώρα. Εμβόλυμη. Ναι. Μάλιστα. Το Λεβάντε είναι αίτητο. Ναι. Η Σοσιεδάδ έχει μόνο μια ήττα και αυτή από τη Ρεάλ. Ωραία. Πόσο δίνει το διπλό αν επιτρέπετε. 2-15. Πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω. Villarreal, Espanyol, over και 1-85. Πολύ καλό και αυτό. Παρακάτω. Η Villarreal σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια και αν δεις την παράδοση είναι over. Ωραία. Και το τρίτο αρχίζει στις 4. Σήμερα. Πανιόνιος Παζιάννα, over και 2-30 είναι για το κύπελο. Over. Στατιστικά, ναι, και με το στυλ των ομάδων. Ναι. Δεν γίνεται όλα τα παιχνίδια να λήγουν under. Θα λήξει ένα over. Με τον Πετράκη. Με τον Πετράκη. Over. Ναι, και τον Γρηγόριου. Εντάξει. Εντάξει, έχει απουσίες ο Πανιόνιος, είναι χαλαρές οι δύο ομάδες. Ναι, άρα θα, εντάξει, ναι, θα μπουν γκολ. Αξίζει, δηλαδή 2-30 παίζει, δε φίλε. Μάλιστα. Πάει τελείως. Λέω, ποσοστό το οποίο αξίζει τον κόπο. Εντάξει. Δύο over και ένα διπλό. Εντάξει.
Λέω λοιπόν ότι. Ωραίο είσαι. Και να μην το πιάσει, ωραίο είσαι. Μ' αρέσει. Πεγμένο είναι ήδη, ρε. Γιατί. Πεγμένο θα... είναι. Πεγμένο. Πεγμένο δεν είναι. Λέω το ποσό. Δεν θα πει ποσό. Μπράβο, τα βαρά καλά, βλέπω. Ο Ανδρώνης πληρώνει κανένα. Και αυτό είναι το χθεσινό. Για να δω. Όταν παίζουμε, παίζουμε. Καλά πληρώνει ο Ανδρώνης. Δεν κορυδεύουμε. Μια χαρά. Ο κόκκινος πληρώνει καλά. Όταν, όταν δεν πληρώνει ο Ανδρώνης, όταν, δεν θα πει το κόκκινο. Καλά προγνωστικά. Μπράβο, Γρηγόρη. Ο Ανδρώνης είδε πριν και έφυγε. Κάτσε μην κολλήσω. Κάνα γρουσούς λεμέ από εδώ πέρα. Λοιπόν, τελειώσαμε και το ντέρμπι της Κυριακής. Κοίταξε, Γρηγόρη, κοίταξε να δεις. Ο Ολυμπιακός, εάν δει το παιχνίδι, είμαι σε πρόβλημα. Πρόσεξε, πρόσεξε με. Είμαι σε πρόβλημα. Ποιος Ολυμπιακός? Κάτσε ρε Γρηγόρη. Είμαι... Ένα γήπεδο, άκου τώρα. Εσύ μου το πες. Ναι. Δεν το παρατήρησα και ναι. Μπήκα να το δω. Ναι. Γιατί μου αρέσει η λεπτομέρεια. Ναι. Λες, σηκώσανε πανό. Ναι. Που λένε το Κόσοβο είναι Σερβία. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ό,τι είπε η θύρα 7 με τον Μαρινάκη τελείωσε. Ότι ό,τι είπε η θύρα 7 με τον Μαρινάκη όταν πήρε το χάσι τελείωσε. Δεν το, ήταν επιθύμητος από αυτούς πλέον. Ναι. Λοιπόν, άρα. Ότι η Χρυσή Αυγή στη θύρα 7 έχει. Ποιος είναι ναι. Ο πιο εύκολος στόχος σε μια ομάδα όταν κάτι δεν πάει καλά? Ο προπονητής. Λοιπόν, απολύθηκε μέχρι σήμερα? Όχι. Όχι. Πότε θα απολυθεί? Την Κυριακή. Όταν θα πάει ο Ήβης εκεί. Την Κυριακή θα απολυθεί λοιπόν. Ναι. Το εύκολο θύμα είναι. Ο Χάση. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, μπράβο. Η ομάδα μεσοαμυντικά δεν υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει. Ναι. Το στόπερ που πήρανε είναι για γέλια. Το είπαμε από την αμυντικά όλοι, και όλοι, το είπαμε όλοι. Την πρώτη μέρα και κάποιοι βρίζατε. Ναι. Δεν πειράζει. Βρίζετε. Βρίστε, βρίστε. Βρίστε και. Αυτό ο. Παίρνει από την Αθήνα ο Ολυμπιακός, πώς με λέει. Κουταλιανέ, πώς με λέει. Αυγερινέ, που με λέει. Ναι, δεν βγαίνει. Ό,τι θέλει. Μια εβδομάδα έχει να βγει. Το περιμένω εγώ. Λοιπόν, ο καθένας να πει ό,τι θέλει. Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτέλεσματος. Λοιπόν, γι' αυτό και λέω και επιμένω πολύ για τον Άσο. Ναι. Λοιπόν, έχει δίκιο ο Κώστας για το γάμο. Εσύ, Αβραμίδης, δεν είσαι Πόντιος, είσαι. Σου λέει το παιδί παντρεύεται αύριο. Πες μια ευχή και εσύ λες μια ευχή του, για το αν θα παντρευόταν. Του έδωσες μια συμβουλή. Ναι. Το λέω να είσαι έτοιμος για την κρίνια. Θα γρινιά. Αυτός, εσύ, ναι. Ναι, να είναι έτοιμος του, να κάνει υπομονή στην κρίνια. Αν δεν έμεινε με το έτερο νήμιση 2 χρόνια στο ίδιο σπίτι, μην παντρευτεί. Σωστό είναι αυτό που λες για κάποιον ο οποίος θέλει. Θα το αναβάλει. Μα ούτε καν σε μια εβδομάδα αύριο σου λέει παντρεύει. Ρε, ο άλλος ήταν 8 χρόνια ζευγάρι. Έμενε στη μάνα του, έμενε στη μάνα της. 8 χρόνια. Παντρευτήκαν και σε 4 μήνες χωρίσαν. Γιατί μείναν 4 μήνες στο ίδιο σπίτι. Δεν ήξερε ένα τον άλλον. Α. Εσύ. Ρε, εσύ. Έχω, εσύ δεν κάνεις τον καλό. Έχω τον φίλου, ύφος, δεν έχω φίλους. Ξέρουν τι καθήκη είσαι. Έχω ένα καλό φίλο. Εσύ? Ναι. Όταν τράκαρες με τα μάξι ήρθες στο ήρθε, ναι. Α, αυτή ήταν το ένα καλό. Ναι. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πω ονόματα ούτε τίποτα. Ναι, ναι. Παντρεύεται. Μάλιστα. Με την τότε κοπέλα που έγινε γυναίκα του ήταν μαζί. Με το τραβεστή να παντρευτεί. Χρόνια. Κοπέλα, ναι. Χρόνια. Ναι. Χρόνια. Και. Το βράδυ που παντρεύτηκε. Ναι. Κατάλαβε ότι δεν έπρεπε να παντρευτεί. Και χώρισε. Κάναμε γλέντι αυτά, χορούς, πανηγύρια. Πήγες και εσύ, γούρι τον έφερες. Μουσική έδωσα. Μουσική έδωσα. Πάτησε η πλατιπόδα σου εκεί πέρα. Τελείωσε. Επειδή πιστεύει, επειδή δεν είναι σαν και σένα, ναι. Σε πληροφορώ ότι ξαναπαντρεύτηκε. Ναι. Πάλι έπαιξες μουσική. Και πάλι με φώναξε και ναι. Τώρα έχει 3 καταπληκτικά παιδάκια ο Ηλίας. Καταπληκτικά παιδάκια. 3 καταπληκτικά παιδάκια ο Ηλίας. Κατάλαβες. Μάλιστα. Λες, έπαιρνα πήγε να μπει και καντέμι. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, σου λέω ότι το βράδυ που παντρεύτηκε αποφάσισε ότι είναι λάθος. Ναι. Το τι έχει στην ψυχούλα το καθένα δεν το ξέρει. Ναι, ναι, εντάξει. Δεν μπορεί να το ξέρει. Πάει τελείως. Καλησπέρα, ευχαριστώ για τα χθεσινά προγνωστικά. Τάσος διακατός, μάλιστα. Αφού τον λέει παικταρά το Μαρσέλο Ραπ, λογικό είναι να τραυματιστεί, το ξέρουμε το έργο. Δεν είναι. Δεν κατάλαβε τι λέει. Λογικό είναι να τραυματιστεί. Ενώ από το Βιερίνια, εγώ θα τον παίξω ότι θα βάλει γκολ την Κυριακή. Μπορεί να βάλει γκολ από τον Βιερίνια. Προτείνω από τώρα. Εγώ το Βιερίνια τον έβαλα. Κότρα στον Μπα Γιάννενα. Παίξτε ότι ο Βιερίνια. Δεν σε προβληματίζει. Δεν σε προβληματίζει ότι ο Λιμιός έβγαζε μάτια και ότι ο Βιερίνια ήταν απόξω. Δεν σε προβληματίζει αυτό το πράγμα. Δεν είναι έτοιμος ο άνθρωπος. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Άστε με το Βιερίνια. Άλλο το ένα και άλλο. Δεν είναι. Άλλο το δεν είναι όπως ήταν παλιά. Άλλο το δεν είναι όπως ήταν παλιά και άλλο δεν είναι έτοιμος. Δεν είναι έτοιμος, συμφωνώ. Εγώ λέω ότι είναι καλύτερος από ότι ήταν παλιά. Καλά, εσύ για να γλύψεις ό,τι θες λες. Τι θα κερδίσω, ρε φίλε. Για σε πω εγώ τώρα. Τι θα κερδίσω, παίζω. Τι θα κερδίσει. Ναι, τι θα κερδίσει. Δεν σε βρίζουν οι παοξίδες που βρίζουν εμένα. Δεν με βρίζουν. Οι παοξίδες εμένα βρίζουν κάθε μέρα. Σιγά, μη. Εσύ δεν τολμάς να τους πεις τίποτα. Μη. Όχι, δεν τους λέω τίποτα. Γιατί είσαι και κότα. Είμαι κότα, εγώ, ναι. Ο άλλος πληρώθηκε με αυτόν τον γκολ, φίλε. Με τον γκολ του. Άλλα θέματα. Πάμε. Άλλα θέματα. Άλλα θέματα. Ναι.
Πες εσύ ό,τι θέλεις για την ομάδα της καρδιάς σου. Γιατί πάει με λεωφορείο καταρχήν. Με λεωφορείο πάει γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Μάλιστα. Άμα έχω λεφτά δεν πάω με το λεωφορείο. Λεωφορείο. Εντάξει. Για Απόλλων Πόντου τι ήθελες να πεις. Για Απόλλων Πόντου τι έχω να πω. Κάτι ήθελες να πεις. Και εσύ όταν θες να πεις κάτι καλό δεν είναι. 100%. 100% δεν είναι καλό. Καταρχήν το μάτς το είδες με τον. Τον Απόλλων δεν Πόντου. Το είδα αποσπασματικά. Αποσπασματικά. Με τον Εγινιακό λες. Ναι, με τον Εγινιακό. Λοιπόν, έχω σημειώσει εδώ. Λοιπόν, πρώτον, η εντεκάδα του αγώνα με τον Εγινιακό ήταν 31 ετών. Σου λέει κάτι αυτό. Ο μέσος όρος. Ο μέσος όρος. Σου λέει κάτι αυτό. Ναι, είναι σημαντικό. Γυρασμένη εντεκάδα από. Δεν Απόλλων. Το λες γυρασμένη, λες είναι μεγάλη ηλικία. 31 ετών μέσο όρο ηλικία. Λες είναι μεγάλη ηλικία. 31 χρόνο μέσο όρο ηλικία δεν είναι μεγάλο. Γέρι. Δεν το λες γέρο. Γέρι. Είναι μεγάλη. Άλλο πόσο πιο μεγάλη. Ποιο είναι ο μεγαλύτερο ο μέσο όρο ηλικία. 33. Πού, σε ομάδα. Σε ομάδα. Πες μου μια ομάδα τέτοια. Θυμάμαι στο παρελθόν. Στο παρελθόν, ρε. Τώρα δεν έχει. Δεν, δεν έχει 30. Τώρα συνήθως παίζει από 20. Πες μου μια ομάδα. Από 23 μέχρι 27. Πες μου μια ομάδα η οποία παίζει με αριστερό μπακ 36 χρονών. Και στόπερ 39. Και στόπερ 39 χρονών. 39 χρονών ξέρεις τι είναι. Πάει για περίπατο και παθαίνει ο αστράγαλός του στη Λακούβα να πούμε. Αν πάρεις τον Κατσαμπί τώρα που είναι 45-46 και τον βάλεις να παίξει, ένα ημίχρονο παίζει εύκολα. 46 χρονών τον έχεις τον Κατσαμπί. Εύκολα. 46 χρονών τον έκανες. Αν τον βάλεις. Σαν ψάρια σε κέρασε, του βάζεις 3 χρόνια παραπάνω στην ηλικία. Πόσο είναι 44 είναι αν πεθάνει σήμερα. Και 44. 44 χρόνια. Αν το βάλεις τώρα ένα ημίχρονο παίζει άνετα. Σε πολύ ποια ομάδα. Όποια θέλει. Αλφα Εθνικής. Αλφα Εθνικής. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Τελείωσε. Είναι σε άριστη κατάσταση με τη ζωή. Ξέρεις τη ζωή κάνει. Ναι. Δεν είναι. Παίζει. Βουτάει μέσα, βγάζει μύδια, τα τρώει. Η ηλικία για μένα δεν λέει τίποτα. Ναι. Η ηλικία για μένα δεν λέει τίποτα. Γυρασμένη ομάδα. Και έχει δύο χαφ. Πάνω από 30 χρονών και παίζει με δύο χαφ και όχι με τρία. Δεν σε πήρε τον τηλέφωνο. Περίμενε ρε κόκκινε. Δεν σε πήρε κανένα τηλέφωνο. Πού να σε φάει ο λύκος να είναι πράσινος. Το λοιπόν. Καλογέρης και, Βεργόνης. Πόσο ετών είναι, ξέρεις. Μεγάλη. Έχει μεγάλη. Μόνο αυτούς έχει. Μόνο αυτούς έχει. Μόνο αυτούς έχει. Μόνο αυτούς έχει. 30. Δηλαδή ο 6-8 είναι 32 χρονών. Και ο πεντάρης είναι 39 ετών. Και απέξουν αυτοί 30 μας πρωταθλήματος. 2-3-4-5 όλοι. Εγώ θέλω Καλαμαριά να βγει κατηγορία. Έτσι δεν βγαίνει, λέω εγώ. Το καταλαβαίνεις το έργο, ρε. Ποιος είναι ο στόχος του Απόλλων Πόντου? Να ανεβείς στην Super League. Πώς θα ανεβείς στη Super League? Το μόνο πρόβλημα που μπορεί να έχει, όπως το είπες, ναι, και δέχομαι ότι έχει μια λογική, ναι, είναι το αν θα κουραστεί βιολογικά. Αυτό είναι. Ναι. Εντάξει. Γυρασμένη και η κερκίδα. Στο grand plan που έγινε από τον κάμεραμαν της κουλτούρας, ο πιο μικρός απολωνιστής στην κερκίδα του Αιγινίου ήταν 65 ετών. Για πες μου λίγο, ρωτάει. Μετά το μάτι στην τηλεόραση. Εγώ φίλε ήμουν στο παιχνίδι, δόξα δράμα. Απόλλων Καλαμαρί και στο δόξα δράμα. Ήμουνα και εγώ, Απόλλων δόξα. Λοιπόν, λοιπόν, εκεί δεν ήσουν από εκεί. Και στη δράμα. Εκεί δεν λοιπόν, ήσουν. Σε πληροφορώ ότι ναι, τα παιδιά τα οποία έβλεπα, ειδικά όλοι εκεί στην κερκίδα, ήταν όλα νέα παιδιά. Νέα παιδιά είδε στην κερκίδα εσύ. Πολλά νέα παιδιά. Νέα παιδιά. Πολλά νέα. Μάλιστα. Τέλος πάντων, εγώ εκεί που είδα στην κερκίδα στην τηλεόραση, 200 απολωνιστές, ο πιο μικρός ήταν 65 χρονών. Πάω μετά στο σπίτι. Δεν λέω για αυτό το παιχνίδι. Ναι, γι' αυτό δεν λέω εγώ. Εγώ λέω για το παιχνίδι. Εντάξει, με πάω δράμα. Μετά στην τηλεόραση, ανοίγω, λέει, εξαφάνιση ηλικιωμένο. Γραμμή προτεραιότητας. Φορούσε κόκκινο κασκόλ, κοκκινό μαύρη μπλούζα, καφέ παπούτσια, κόκκινες κάλτσες. Πού πας παπούλι, στον Πόντο. Στον Πόντο, παιδί μου. Δεν ήξερε πού πάει, στην Καλαμαριά ή στον Πόντο. Τον μπερδέψαν από όλον Πόντο. Σου λέει στον Πόντο πάω. Για Αλσχάιμερ. Πού πας παππούλι, στον Πόντο πάω. Ρωτάει ο φίλος ο Βασίλης, λέει, ράπλε, ήταν πέναλτι αυτό της ΑΕΚ χθες? Εγώ δεν είδα κάτι, οπότε δεν μπορεί να έχω γνώμη. Γιατί να μην ήταν? Δεν είδα. Φυσικά και ήταν. Δεν ξέρω τι έγινε. Άλλο παρακαλώ. Δεν είδα. Ναι. Πας σε ταβέρνα με την κοπέλα σου για να φάτε. Την ώρα που τρώτε, φτύνει ένα κουτσί το πιάτο της. Αν η φάτσα που θα πάρει μπορεί να τη βλέπεις για όλη σου τη ζωή, τότε την παντρεύεσαι. Φτύνει το κουκούτσι στο πιάτο της. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε. Τώρα, αν αυτό θεωρείς έξυπνο. Κόκκινη λέει το να είσαι 35 χρόνια δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να βγάλει ημίχρονο ή και ο Καζαμπής που είναι 44. Το θέμα είναι να μπορούν να βγάλουν 40 παιχνίδια. Σωστό. Σωστό. Ο Φόε δηλαδή του Ολυμπιακού μέχρι το 60 είναι παιχταράς. Μετά από εκεί πάει. Το χάρισα με τον παλικάρι. Ναι. Ναι, αυτό σημαίνει κάτι. Ερώτηση. Ναι. Σε πήρε ο Καλατζίδης τηλέφωνο. Γιατί να με πάρει ο Καλατζίδης τηλέφωνο. Δεν σε πήρε. Μέχρι πότε θα φωνάζει μέχρι να σε πάρει. Τα είπες και τα γράψεις προχθές. Έχω εγώ με τον Καλαϊτζίδη κάτι. Όχι. Λοιπόν, ίσα ίσα. Τα είπες και τα έγραψες προχθές. Συγγνώμη. Θέλει. Θέλεις. Όχι, έχω λόγο που στο. Τώρα σου τη λέω στα ίσια. Τα είπες και τα έγραψες προχθές. Ναι. Τα λες ξανά σήμερα. Τα ίδια. Ναι. Εσύ λες δεν πιάσαν το όπο, κάτσε να τα ξαναπώ. Για να τον προειδοποιήσω ότι έχει να αντιμετωπίσει. Ξέρω, ποδοσφαιρική γνώμη είναι. Δεν, είναι, δεν τη λες για να δεν την έχεις εσύ, αυτό είναι το θέμα. Είπα εγώ ότι έχω τέτοια γνώμη. Όχι. Γιατί αυτή δεν είναι η διαφορά μας. Γιατί δεν έχεις.
Για πράγματα, για φίλο μου, για πράγματα που έχω εμπεριστατωμένη γνώμη, ναι, θα την πω. Ποια είναι τα πράγματα? Για κάτι. Για τίποτα, ρε φίλε. Γιατί, τι. Με ρωτάς γιατί. Λες άθεο τον Μπανιώτη. Είναι. Ναι. Γιατί. Επειδή λέει ότι σκοτώσατε κόσμο και κοσμάκι, να πούμε. Τι σκοτώσατε? Χριστιανοί. Σωστό. Ο Φόε δηλαδή του Ολυμπιακού μέχρι το 60 είναι παιχταράς. Μετά από εκεί πάει. Το χάσαμε τον παλικάρι. Ναι. Ναι. Αυτό σημαίνει κάτι. Ερώτηση. Ναι. Σε πήρε ο Καλατζίδης τηλέφωνο? Γιατί να με πάρει ο Καλατζίδης τηλέφωνο? Δεν σε πήρε. Μέχρι πότε θα φωνάζεις μέχρι να σε πάρει? Τα είπε και τα γράψει. Έχω εγώ με τον Καλατζίδη κάτι? Όχι. Λοιπόν, ίσα ίσα. Τα είπε και τα έγραψε. Συγγνώμη. Θέλει. Θέλεις... Όχι, έχω λόγο που τώρα σου τη λέω στα ίσια. Τα είπε και τα έγραψε προχθές. Ναι. Τα λες ξανά σήμερα. Τα ίδια. Ναι. Εσύ λες, δεν πιάσα το όπο, κάτσε να τα ξαναπώ. Για να τον προειδοποιήσω τι έχει να αντιμετωπίσει. Ξέρω, ποδοσφαιρική γνώμη είναι. Δεν, είναι, δεν τη λες για να δεν την έχεις εσύ, αυτό είναι το θέμα. Είπα εγώ ότι έχω τέτοια γνώμη? Όχι. Γιατί αυτή δεν είναι η διαφορά μας. Γιατί δεν έχεις? Για πράγματα, για πράγματα που έχω εμπεριστατωμένη γνώμη, ναι, θα την πω. Ποια είναι τα πράγματα? Για κάτι. Για τίποτα, ρε φίλε. Γιατί, τι. Με ρωτάς γιατί. Λες άθεο τον Μπανιώτη. Είναι. Ναι. Γιατί. Επειδή λέει ότι σκοτώσατε κόσμο και κοσμάκι, να πούμε ποιοι και τα σκοτώσατε. Χριστιανοί. Πού, ονόματα, διευθύνσεις. 300 μετά Χριστό. Τι θες να στα πει, τι. Ποιοι, πού. Βρίζει, λέει ο κόκκινος, λέει τους Ταλιμπάν που κάνουν και ράνουν. Για μας λέει, δεν λέει τίποτα. Επιλεκτική μνήμη έχει. Όχι, επιλεκτική. Οι σταυροφορίες για ποιο λόγο γίνανε? Για πες τον κόσμο. Δεν φάγανε κόσμο. Γιατί φάγανε? Είπε κανείς όχι. Γιατί φάγανε κόσμο? Γιατί εγώ λέω ότι είναι σωστό. Σε φαντάζομαι στη σταυροφορία. Δηλαδή, συγγνώμη. Τι έμαθα και αυτό που γινόταν την εποχή της οικονομαχίας και της οικονολατρίας ήταν σωστό? Έγκλημα δεν είναι. Εσύ δεν μου πεις. Τα λες καλά όμως. Γιατί τα λάθη δεν έχω. Είπε κανείς ότι. Γιατί ο Μπανιώτη, γιατί το λες άθεο το λες? Λιδωρή. Έχει άποψη. Σου δει. Άλλο έχει άποψη. Όταν θα έχει άποψη, θα απαντάει με επιχείρημα. Δηλαδή, όποιος έχει άποψη είναι και άθεος. Μπορεί ο Μπανιώτης να πιστεύει στο Θεό χωρίς μάνατζερ. Όχι, φίλε. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ο Μπανιώτης μπορεί να πιστεύει στο Θεό. Εγώ λέω ότι ο άθεος. Χωρίς μάνατζερ. Εγώ λέω ότι ο άθεος είναι βλάκας. Βλάκας είναι. Όλοι οι άθεοι είναι βλάκες. Βλάκες. Ναι. Γρηγόρης είναι η γνώμη του. Ο λόγος είναι απλός. Τι. Δεν μπορεί αυτή η απόλυτη ισορροπία να είναι τυχαία. Τώρα, θες να την αποδώσεις στο Big Bang. Θες να την αποδώσεις στο Μωάμεθ, στο Βούδα, στο Χριστό. Εσύ που το αποδίδεις. Εγώ στο Θεό. Στο Θεό. Ποιος είναι ο Θεός? Γιατί έχετε 200 θρησκείες? Εγώ στο Θεό. Ο άλλος μπορεί και να. Και σας βάζουν και πλακώνεστε. Το πού θα το και σας βάζουν και πλακώνεστε, ρε γομάρια, να πούμε. Είσαι όποιος δηλώνει άθεος, έχει τόσο εγωισμό μέσα του και είναι τέτοια η ματαιοδοξία του, επειδή αισθάνεται δυνατός και επειδή ποτέ δεν γεύτηκε ούτε την αδικία, ούτε την αδυναμία στο αίμα του, που νομίζω ότι μπορεί να παυτώσει όλη την Ιφίλιο. Μόλις την αισθανθεί την ανασφάλεια, την αδυναμία, τότε καταλαβαίνει πόσο μικρός είναι. Τότε λοιπόν έρχεται η κάθε θρησκεία, ναι, και γίνεσαι πελάτης της. Αυτό είναι ένα αληθινό συμπέρασμα. Καλά, πες κόκκινα. Αυτό είναι ένα αληθινό συμπέρασμα. Για αυτούς οι οποίοι μιλάνε για φόβους και για ιστορίες. Μπράβο. Γιατί ο για Θεός τον Ηρακλή δεν μίλησες. Δεν μίλησα. Όχι. Και επειδή λες ότι ο Ηρακλής δεν πέθανε, ουσιαστικά και 58 τον έχεις πεθάνει τον Ηρακλή. Γιατί? Γιατί δεν μίλησες καθόλου για τον Ηρακλή. Εσύ μίλησες. Γιατί εγώ είμαι Ηρακλής. Δηλαδή, που κάνει εδώ, τη δουλειά ο Ηρακλής σε μένα. Εδώ μιλάω, όποιος μιλάει πρέπει να λέει κάτι για κάποια ομάδα. Είπες ότι δεν πέθανε ο Ηρακλής. Και δεν θα πέθανε. Και 58 είναι, είπες τίποτα. Έχεις θέση. Δεν έχω να ψηφοφορία, ψηφοφορία θα γίνει. Το ξέρω. Θα πας να ψηφίσεις. Όχι. Για ποιο λόγο? Για συγκεκριμένους λόγους. Επειδή είσαι στο Μακεδονικό. Όχι. Δεν μπορείς να είσαι στο Ηρακλή. Τι τρώω. Γιατί λέω βλακίες? Δεν θέλω να ψηφίσεις. Δεν θες να ψηφίσεις. Δεν έχεις άποψη. Δεν είσαι της οικογένειας. Έχω. Δεν είσαι της οικογένειας. Έχω και την κατέθεσα. Δεν είσαι της οικογένειας. Εσύ πες δεν είμαι. Εγώ λέω τι είμαι. Και δεν θα πας να ψηφίσεις? Δεν θα πάω. Γιατί δεν θα πας να ψηφίσεις? Γιατί η άποψή μου είναι. Φοβάσαι μην πέσει Σουλτάν Μερεμέτ γι' αυτό. Από πού να πέσει Σουλτάν? Από τη θύρα 10. Εκεί ήμουνα. Εκεί. Εσύ κόκκινη θα ψηφίσεις? Ρωτάνε οι φίλοι. Όχι. Ανοίξει την οικογένεια του Ηρακλή. Ποιο ρώτησε? Φίλοι, Ηρακλειδείς, τι, σημειώσεις κρατάω. Διότι στο Μακεδονικό ψηφίζεις. Ποιοι θα ψηφίσουν τώρα, είναι άλλο ερώτημα. Εσύ δεν θα πας, δεν πειράζει. Ο Ποντίκης, ο Κατίδης και ο Σκυρόποτας. Ποιος θα πάει? Ο Μπιφτέκης, ο Μάνος και ο Κουκί, Καγιόλη. Αυτοί θα ψηφίσουν. Ερώτηση. Η μάζα των Ηρακλειδών θα πάει να ψηφίσει? Όταν γίνει ψηφοφορία, να μας πούνε με πόσους ψήφους πάρτε και απόφαση. Με 40, με 1000, με 10.000, με 50. Αυτό. Ποιοι θα ψηφίσουν, τα μέλη του ΑΣΥΓΜΑ? Πόσα είναι? Πριν 10 μέρες τα μέλη ήταν 0. Θα έχει τραμπούκο σε αυτούς που θα ψηφίσουν αντίθετα. Αυτά θέλω να μου πεις, ρε κόκκινε, για τον Ηρακλή που δεν πέθανε. Ναι. Φεύγω εγώ τώρα. Ούτε θα πάω. Ούτε θα πας. Και την απόφασή μου και την άποψή μου την έχω καταθέσει. Τι καταθέσεις? Ο Ηρακλής πρέπει να περιμένει το νομοσχέδιο το οποίο θα ψηφιστεί τώρα αυτές τις μέρες. Ναι.
Από ποιον, από το ΣΥΡΙΖΑ. Από όλου. Πιστεύει ότι το ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει το μασχέδι. Όλοι θα το κάνουν. Ναι. Ο Βασιλιάδης. Όλοι βρε μεταξύ τους. Ρε. Ναι, ναι, ναι. Καλά το έχει πάρει. Περιμένει ο Ηρακλής και. Ναι. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα η γνώμη μου είχε σαφήνεια. Τι είχε σαφήνεια. Ο Ηρακλής από το 0 ναι. Και απαιτεί, γιατί ναι. Με σκιά που βρέθηκε εδώ που ναι, βρέθηκε. Τα σάγια, να ναι. Παίξει Α1 ναι. Ή Γ εθνική. Αυτή είναι η άποψη. Αυτή δεν είναι άποψη. Άποψη. Υπάρχει η θύρα 10, η θύρα 10 με τον Πατέλη. Και ποιο απαγορεύει να πω τη γνώμη μου τη δική μου. Η μάζα των Ιρακλή. Και ποιο απαγορεύει να υπάρχει και κάτι διαφορετικό. Άκουσε κόκκινα. Όχι, κανείς δεν απαγορεύει. Εάν ψηφίσετε 40 και 80 και 100 άτομα. Ναι. Είναι μεγαλύτερη ξεφτύλα. Πάρτε μια απόφαση με 10.000 ψήφους 20-30. Μπορείτε να το κάνετε. Εμένα ρωτάς. Εσένα ρωτάω, ρε. Εγώ οργάνωσα ψηφοφορία. Να οργανώσεις, ρε. Εσύ ούτε catering δεν μπορεί να οργανώσεις. Εγώ θα οργανώσω το κεφάλι σου λίγο, γιατί είναι πολύ ανακατεμένα εκεί μέσα και χρειάζεται. Λοιπόν, αν με το καλό ο Άρης κερδίσει σήμερα μέσα στο Αίγιο, τότε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε και σας αρέσουν τα Hyundai ή τα Kia, θα πάτε αύριο στην Εσκιάδη Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών και θα έχετε την ευκαιρία να πάρετε το αυτοκίνητο της αρεσκίας σας με όφελος 1000 ευρώ, με έκπτωση 1000 ευρώ, οποιοδήποτε μοντέλο. Όλα τα μοντέλα της Hyundai, όλα τα μοντέλα της Kia, γιατί η Εσκιάδης Μπαλοδήμος τολμά και το δείχνει έμπρακτα. Δεν μας βγει και ο ΠΑΟΚ χτες. Θα μας βγει ο Άρης σήμερα. Εδώ θα είμαστε και να το δείτε. Λοιπόν, περισσότερα στο 23 15 96 5 96. Πάμε στη διαφημίση και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Ήταν δύσκολο αλλά τα κατάφερα. Εξόφλησα την εφορία μου μια και έξω. Α, για μένα ήταν πανεύκολο. Την εξόφλησα 12 και έξω. Εξοφλήστε και εσείς την εφορία σας σε έως και 12 άτοκες δόσεις με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις στο 181818 και στο www.nbg.gr. Τα λέμε λαϊκά, γιατί όλα τα λεφτά είναι στο λαϊκό. Αυτή την Τρίτη, το διπλό jackpot του λαϊκού λαχείου μοιράζει μέχρι και 3.400.000 ευρώ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Back to school, back to work. Mega Outlet. Το μεγάλο φθινοπορεινό μπαζάρ συνεχίζεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Μασούτης. Εδώ για σένα και με μεγάλες προσφορές. Πέμπτη έως Σάββατο. Βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 5,99. Και ελληνικά μήλα Στάρκιν το κιλό μόνο 1,19. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Έχεις βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και θέλεις οικονομία στα καύσιμα και μέγιστη απόδοση? Για τέλεια καύση, καθαρισμός BEC. Εξειδικευμένο μηχάνημα για BEC άμεσου ψεκασμού. Διάγνωση και επισκευή. Injection Service. Ιδιώτες και επαγγελματίες, κάντε μια βόλτα στο ανακαινισμένο συνεργείο μας Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. Πληροφορίες 2310-933-787 και injectionservice.gr. Δεκαήμερο Flash Sales στην Πορσελάνα. 20 με 30 Σεπτεμβρίου ανάβουν τα Flash σε αμέτρητα προϊόντα. Flash Sales και ήδη χαμηλές τιμές πέφτουν κι άλλο. Με δωρεάν μεταφορά και έως 12 άτοκες δόσεις. Flash Sales Πορσελάνα. Ενημερωθείτε στο ανανεωμένο πορσελάνα.gr. Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τέσσερα καταστήματα Friends by Quick Omega Pet. Και ένα οργανωμένο e-shop για να έχεις με ένα κλικ στο quick.gr ό,τι χρειάζεσαι για το κατοικίδιό σου όπου κι αν βρίσκεσαι. Friends by Quick Omega Pet. Ο καλύτερος φίλος για το κατοικίδιό μου. Κύριε αστυνόμε, σας παρακαλώ μη με γράψετε. Δεν γίνεται, κυρία μου, κυκλοφορείτε με λιγμένο κταίο. Μα δεν προλάβαινα να το πάω. Ας παίρνατε την Auto Technique να το φροντίσουν αυτοί.
Τέρμα οι δικαιολογίες. Η εξυπηρέτηση στην πόρτα σας από την Auto Technic. Παραλαβή, έλεγχος χτέου και παράδοση του οχήματός σας όπου ζητήσετε από την Auto Technic. Για ραντεβού καλέστε στο 2310-685-800. Auto Technic, το χτέο των μηχανικών. Οι 100 πρώτοι κερδίζουν το πλήσιμο του αυτοκινήτου μέσα έξω. Η μεγαλύτερη τεχνητή παραλία στον κόσμο βρίσκεται στο Krausnick της Γερμανίας. Με τεχνητή θάλασσα και 50.000 φοινικόδεντρα μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 6.000 επισκέπτες ταυτόχρονα. Στην Ελλάδα, για να δροσιστούμε, δεν χρειαζόμαστε τεχνητούς παράδεισους, έχουμε πιο φυσικές επιλογές. Νέα Lux Cola Plus Light. Η μόνη light cola με 100% φυσικά γλυκαντικά. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς τεχνητά γλυκαντικά, χωρίς τεχνητά διλήμματα. Νέα Lux Cola Plus Light. Αλλάζει το τοπίο με τον πιο φυσικό τρόπο. Δοκιμάστε την τώρα. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών τώρα στο Μακεδονικό. Συνδυάστε τον αθλητισμό με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό στο μεγαλύτερο αθλητικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ζωγραφική, ενισχυτική διδασκαλία, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, ενόργανη, γυμναστήριο, προγράμματα ζούμπα και πιλάτες, θεατρικό παιχνίδι, πολεμικές τέχνες, μουσικοκινητική αγωγή και άλλα στον ίδιο χώρο για όλη την οικογένεια. Πληροφορίες στην Γραμματεία του Μακεδονικού και στο τηλέφωνο 2310-587-870. Φίλ Αμπριακού. Θέρμανση, κλιματισμός, υγιεινής, υδραυλικά. 40 χρόνια πρώτη, τώρα και στη Λιανική. Με μεγάλη γκάμα προϊόντων, άμεση διαθεσιμότητα και εξυπηρέτηση αυθημερών. Για τον τεχνικό και τον ιδιώτη, με τιμές αξεπέραστες. Αφίλ Αμπριάκου. Θέρμανση, κλιματισμός, υγιεινής, υδραυλικά. Έκθεση Μεγάλου Αλεξάνδρου 17, Πειλαία. Τηλέφωνο 2310-324-779. Αφίλ Αμπριάκου. Η κορυφαία επιχείρηση με την ελληνική υπογραφή. Ο τελικός της Κυριακής δεν μπορεί να πάει Δευτέρα. Επειδή οι ανάγκες σου δεν μπορούν να περιμένουν, στα Lidl έχουμε και χαμηλές τιμές κάθε μέρα και σούπερ προσφορές. Έλα στα Lidl από 5η έως Σάββατο για λουκάνικα βραστά καπνιστά. 1 κιλό 25% φθηνότερα 3,99. Κεφαλοτήρι 3 βοσκή 350 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,25. Και ακτινίδια το κιλό σε απίστευτη τιμή 3,49. Lidl, κάθε μέρα αξίζει. Μη χάσεις και αυτό το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου μαζί με τη Metrosport άλλη μια σούπερ προσφορά. Βρες το τυχερό αυτοκόλλητο και κέρδισε μία από τις 50 αυθεντικές φανέλες του Κάρλο Ζαμπράνο. Επιπλέον 72 σελίδες με πλούσιο ρεπορτάζ και 40 σελίδες Metrobet για να πάτε ταμείο. Το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στη Metrosport δώρο η αυθεντική φανέλα του Κάρλο Ζαμπράνο. Εφημερίδα Metrosport. Κρύβει τις σελίδες της θησαυρούς. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και οι γραμμές πλέον είναι δικές σας, το 2310 και τα 390. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για να κάνετε οριστική διαγραφή το αυτοκίνητό σας. Εσείς έχετε μπροστά στην άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου, τηλεφωνείτε στο 18133 και με την πείρα που έχουν θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη στο 18133. Τέσσερις είναι στις γραμμές, δύο περιμένω. Έλα, πες, τα μάθαμε. Όχι. Ναι, άντε, καλά. Λοιπόν, ναι. Γρηγόρη, σήμερα δεν θα σε εκνευρίσω. Όλοι είναι άθεοι μέχρι να πέσει το αεροπλάνο. Έτσι είναι. Κόκκινες... αυτό που λέει όμως είναι η υποκρισία του ανθρώπου. Δηλαδή, ποτέ σε καμιά καλή φάση της ζωής δεν λες, αχ, Θεέ μου, καλά είμαι. Λες, Θεέ μου, όλο ζητάει ο άνθρωπος. Υπάρχουν και άνθρωποι που το λένε. Εσύ λαμόγιο ζητάς. Όπως έχεις πει μια πολύ έξυπνη ατάκα, ναι, με την οποία έχω γελάσει άπειρες φορές. Εσύ γέλασες μαζί μου. Ναι, φυσικά. Πολύ σκόρμα. Γιατί λες, όταν λες κάτι το οποίο, ναι, δεν έχει πληροφορεμένο, είναι επιτυχημένο. Για πες. Λοιπόν, είπες, ρε παιδί μου, ότι οι γυναίκες μέχρι μια αλφα ηλικία είναι με τα πόδια ψηλά και μετά είναι με τα χέρια ψηλά. Ψάχνουν το Θεό. Λοιπόν, αυτό ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Για τον άντρα. Όταν αισθανθεί. Φύρα 4 ο άλλος. Όταν αισθανθεί. Ότι, ναι, δεν υπάρχει μόνο ζωή, αλλά υπάρχει και ο θάνατος, ναι, τότε αναθεωρεί. Τι αναθεωρεί, αφού θα πεθάνει. Αναθεωρεί την αντίληψή του για τη ζωή
Και τι συμβαίνει. Απλά όσο περνάει ο καιρός, η ζωή έχει μεγαλύτερη αξία, ρε Κόκκινε. Κόκκινε, τι εννοείς, δεν μας βγήκε ο ΠΑΟ χθες σχηματικά να χάσει. Όχι, όχι. Να πάει με να δύο γκολ διαφορά. Να κερδίσει με δύο γκολ διαφορά, ρε φίλε. Δεν ακούτε, ρε παιδιά. Δεν ακούτε, ναι, αλλά εσύ πρέπει να είσαι άνθρωπος επικοινωνιακός και σωστός να το εξηγήσεις γιατί δεν κατάλαβε. Λοιπόν, φίλε Γρηγόρη, ναι. Πέφτεις μόνο σε παγίδες και φάσεις και αντιφάσεις. Από τη στιγμή που θεωρείς βλάκα κάποιον που απλά δεν συμφωνεί με αυτά που πιστεύεις ναι, ναι. και το μόνο που κάνει να λειτουργεί με το λογική. Αυτό είναι ο ορισμός του εγωισμού. Φίλε μου Σπύρο. Όλοι οι θεούσες είναι εγωιστές. Αν είμαι εγωιστής ή όχι, το κρίνεις. Το καταλαβαίνουμε, το αποσκλείς τους ακροατές. Και αποδεκτώ. Λοιπόν, λέω όμως ότι ο εγωισμός του ανθρώπου είναι αυτός ο οποίος δεν τον αφήνει να παραδεχθεί ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από αυτόν. Είτε αυτό λέγεται άνθρωπος, είτε λέγεται ξυπνάδος. Άσε ρε, έξι γραμμές περιμένουν θεωρίες τώρα. Μα μας πεις αν είσαι εγωιστής, βοδότροπος είσαι και κακοήθης. Ο χειρότερος όλος. Αλλά λέω ότι ο αθεϊσμός είναι βλακία. Έτσι λες εσύ. Ναι. Πάμε. Παρακαλώ. Όχι, ασά που σε φερμάρουν εσένα ότι αναστήθηκαν κανένα και εσένα τα πιστεύεις. Εσένα σε φερμάρουν. Άντε ρε. Σε φερμάρουν καλά. Ορίστε. Πάμε, ναι. Ορίστε. Έλα ρε, Άργε. Σήμερα θα μιλήσω ποιητικά. Ποιητικά, εσύ είσαι παοξής. Ναι, και θα τρίζουν τα κόκαλα του Σεφέρι. Ναι. Θα κάνω κάποιες ερωτήσεις. Μάλιστα. Σε αυτό που με πληγώσανε, κακία δεν κρατάω. Αφού αετού φτερά μου δώσανε να μάθω να πετάω. Εσύ είσαι ο αετός. Πάω πίσω αφού. Λοιπόν, το Βιέρι ο δικός μας ανεβαίνει. Μάτς με το μάτς γίνεται καλύτερο. Ναι, μάτς του μάτς γίνεται. Λοιπόν, Κώστα και Γρηγόρη, είναι καλύτερα που δεν έχει τούμπα κόσμο τώρα που δεν παίζει καλά ο ΠΑΟΚ ή με γεμάτη τούμπα θα ήταν καλύτερα. Με άδεια τούμπα είναι καλύτερα. Αυτό ήθελα να μάθω. Μπράβο, μπράβο, ρε φίλε. Αυτό λέγαμε και μαλώναμε στη λαϊκή σήμερα. Τι η λαϊκή μαλώνατε, φωνάξτε με να σας βάλω σε μια τάξη. Εσύ δεν πας στη λαϊκή, μεγάλο λαϊκατζής. Ναι. Σήμερα ήμουν πάνω στον Τίνικα στην Καλαμαριά. Τι πήγε να κάνει, με τόσα λεφτά τώρα. Άσε τα λεφτά, ρε φίλε. Θέλουμε και λίγο δουλειά, δεν μπορώ να κάθω. Τα λεφτά τι να τα κάνει. Άμα δεν έχεις φράγκο, τι να τα κάνεις τα λεφτά. Κλείσε επόμενη γραμμή. Ωραίος. Τι να τα κάνεις τα λεφτά, άμα δεν έχεις φράγκο. Έλα, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ρε φίλε. Λίγο με τον κύριο Κόκκινο, παρακαλώ. Εδώ είναι ο κύριος Κόκκινος, εδώ. Φτάνει, ρε κύριε Κόκκινο, με βράμα και βράμα και βράμα. Φτάνει με αυτό το, την καραμέλα κάθε φορά. Όταν πιάνεις το στόμα σου αυτή την ομάδα, δράμα είσαι εσύ. Δεν είναι η δράμα. Η δράμα είναι δόξα. Άκουσα να μιλάω για δράμα σήμερα. Σήμερα το είπες και πιο πριν, βέβαια είπες δράμα. Ότι πήγε εγώ είπα ότι ο Πετρόπουλος, εγώ δεν το είπε ο Γρηγόρης, μην τον αδικείς. Είπα ότι ο Πετρόπουλος προτίμησε να πούμε τις μυρωδιές της δράμας από, από τη παραλία Θεσσαλονίκης. Από τις φυτίες της δράμας, από τις μυρωδιές της φυτίες της δράμας. Κατάλαβες. Κατάλαβες, αυτό είπα. Πάντως εγώ προτίμησε να πάει σε ένα μέρος με ένα βουνό το φαλακρό ώρες και να τον πιάνει η ψυχή του να παίξει μπάλα παρά να στον Άρη. Γιατί η δράμα είχε λεφτά και αυτοί δεν είχαν ο Άρης. Με το πούλμαν πήγανε. Του Αρίωνα στο Αίγιο. Να σου πω κάτι. Ναι. Το πονάει που έφυγε ο Ηρακλής και ήρθε στη θέση δόξα. Λέτε για τον κύριο Κόκκινο. Εμένα με πονάει. Αυτό ναι. Μόνο το έντερό του μπορεί να πονάει αν φάει τίποτα κανένα βρικόλακα. Δεν πονάει εύκολα. Η δόξα δράμα σε σχέση έχει με τον Ηρακλή. Η δόξα δράμα έρχεται πιο δυνατή από ποτέ. Εγώ χαίρομαι και θα χαρώ να διεκδικήσει και την άνοδο. Μεγάλη χαρά έχει. Όσο για τον Απόλλων Καλαμαριά πόντου για μένα δεν υπάρχει. Και εγώ πόντιος είμαι. Δύο φορές κέρδισε πέρσι. Μπράβο, εντάξει, άσετε. Ανεβήκαμε και οι δύο τον ίδιο στόχο. Δεν είχαμε, ανεβήκαμε και οι δύο. Εσύ ανέβηκε για τι πλαγιέ οδού. Δεν πειράζει, εντάξει. Στα χαρτιά ανέβηκε. Τόσο καιρό και ο κύριος Λαπτόπουλος λέει ότι όλες οι ομάδες θα... έχετε βγάλει ήδη πρωταθλητή. Εσείς με βάση την ΚΕΔ. Ποιος έχει την ΚΕΔ. Και εμείς με πλάγιο τρόπο ανέβηκαν. Τι έκανε. Και καλά έκανες. Το θέμα είναι ότι εγώ σε έχω καλεσμένο στη δράμα να δούμε μαζί το Δόξα Καλαμαριά. Γιατί να ξέρεις θα είναι από τα πρώτα μάτια. Δεν υπάρχει Δόξα Καλαμαριά. Δόξα Απόλλων Πόντου λέγεται. Για μένα είναι εδώ. Θα τον βάλει δωρεάν ο Γιακουμίδης εκεί. Θα τον βάλει. Αλλά και το Ραπτόπουλο το θέλω εκεί πέρα να έρθουμε να πάμε κοψίδια. Κοψίδια να φας μαζί μου. Με το Ραπτόπουλο κοψίδια. Τι ήρθε φέτος φάσο δε. Ήμουνα στο ίδιο μέρος αλλά δεν τον πέτυχα. Πότε, πού. Αφού ζεις ακόμα πάλι καλά. Ήμουνα στην άδειά σου εκεί πέρα. Ήμουνα αλλά πού να σε πετύχω τώρα. Ναι. Εσύ άλλα μέρη, εγώ άλλα μέρη. Κατάλαβες. Εντάξει. Έγινε. Λοιπόν, αυτό απλά το δράμα πείτε δόξα. Δόξα υπάρχει. Δόξα. Δράμα είναι... Δόξα. Οκ, okay, δόξα. Τελείωσε. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, γεια. Παρακαλώ. Μάλιστα. Τα σέβη μου, κύριε. Χαίρετε. Γεια σου, φίλε. Συλλέκτης τίτλων εδώ. Α, πριν πεις οτιδήποτε,
Με πήρε ο πραγματικός οδηγός του κύριε Σάβα, ο Νίκος, από τον Πειραιά και άρχισε να βρίζει τον οδηγό του κύριε Σάβα. Και λέει, αν το πιάσει ο Χατζηγιάνκος θα το δέσει κόμπο. Έτσι με είπε. Αγγέλη! Το πιάσει ο Χατζηγιάνκος τον ψάχνει, λέει. Λέγε. Γραφτόπουλε, γιατί θες να μιλήσουμε, για το Θεό ή για τον ΠΑΟΚ? Για τον ΠΑΟΚ το Θεό. Για τον ΠΑΟΚ το Θεό. Λοιπόν, πολύ καλά πάμε μέχρι στιγμής. Ναι. Μέχρι στιγμής πολύ καλά πάμε. Για το Βιερίνια που έχεις κάποιες ενστάσεις. Θυμήσου αυτό που. Δεν έχω μόνο ενστάσεις, έχω και απαιτήσεις. Κοτσούλης με το κολαράκι που λες. Ναι. Σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και γενικά σε παιχνίδια που χρειαζόταν ο ΠΑΟΚ κάποιον να κάνει το κάτι παραπάνω. Πόσα γκολ έχει βάλει αυτός ο Κοντούλης με κεφαλιές και σε τι θηρία μπροστά τα έχει βάλει? Πέρα και με τον Άγιαξ τα έχω καταχωρημένα όλα. Τα έχει καταχωρημένα. Πριν πόσα χρόνια? Όσα χρόνια και να είναι. Όχι. Όσα χρόνια όχι. Και να είναι, η ιστορία. Δεν μπορεί να πάρει ένα μπεμβέ καινούριο με ένα μπεμβέ 15 ετίας και να πας ταξίδι. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν, το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Μπορεί να βγεις με μια γυναίκα 25 χρόνια και μια 55. Δεν είναι το ίδιο. Έφυγε στη Γερμανία. Δεν κάνει ο άντρας 25 χρόνια το ίδιο σεξ με τα 50, δεν το ίδιο. Έφυγε στη Γερμανία, τον ξεζουμίσανε και ήρθε χωρίς ζουμί εδώ. Και παίρνει ένα μισή, και παίρνει ένα μισή για να πατάει φτέρνα του στην περιοχή στα ένα σμένα και να σκοράρει. Όχι αν τα χώνει ο Πελκάς. Πρόσεξε με. Καταλαβες. Εγώ το Βιερίνια που λες, το θέλω, όχι στα μάτς με το Λεβαδιακό. Σε όλα τα μάτς τον θέλεις. Όχι, εγώ το θέλω το Βιερίνια έτοιμο. Ναι. Στο εξοχικό. Όχι. Στο εξοχικό. Το Βιερίνια λοιπόν. Το θέλω έτοιμο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Για επειδή δεν βλέπεις την μπάλα καλά, το Βιερίνια το θες με το Λεβαδιακό στη Λεβαδιά να φάει τα τρία στόπερ που είναι γραμμή μαζινό, να το πάρει στο μάτς 1-0. Ή να βάλει τον γκολ στο 35, να ανοίξει ο Λεβαδιακός και να του κάνει άλλα δύο. Τον θέλεις το Βιερίνια, παοξί εσύ. Γιατί στον Καραϊσκάκη θα βρει χώρους ο Βιερίνιας. Τα μικρά μάτς εγώ θέλω. Δεν τα βλέπεις τα έργα όπως τα βλέπω εγώ. Από άλλη σκοπιά είσαι. Σε άλλα μήκη. Σύμπαντος είμαστε εμείς οι δύο. Επόμενη γραμμή, ναι. Εγώ είμαι. Εσείς. Θέλω να ρωτήσω. Θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα. Ρώτα. Γιατί δεν ρωτάς? Ναι. Ο Κόκκινος εκεί πέρα να του μιλήσω λίγο. Όχι, είναι στην τουαλέτα. Κάνει κάκα του. Ναι, χθες αφού κάνετε την αποφώνηση, βάλατε ένα πολύ ωραίο ροκ τραγούδι. Πώς λέγεται? Ροκ! Αυτά στον κόκκινο, ναι. Μεγάλε. Κόκκινε, λέγεις, εσύ να μιλάει. Πρέπει να ακούσω να το πει. Πρέπει να ακούσει. Εντάξει, δείτε το, πείτε μετά. Άμα μπεις, φίλε, στο αρχείο του Μετρόπολης, μόνο να χτυπήσεις, έχει κινητό smartphone. Οχ. Ναι. Σχάζαν, έχεις. Σχάζαν. Γάζα έχεις? Έχεις χάζα? Όχι. Δεν είναι χάζα. Υπάρχει μια εφαρμογή η οποία μπορεί και διαβάζει και σου λέει ποιο τραγούδι είναι. Εντάξει. Και θέλω να πω και μια τάκα για το πέναλι του Πέλκα. Τρέχουν αίμα τα μάτια μου. Άντε γεια. Εντάξει ρε παιδιά, το πέναλτι χάνεται και ο μεγαλύτερος παιχταράς θα χάσει πέναλτι. Εκεί κρίνουμε το πέναλτι. Η μαγιά του Πέλκα είναι ότι χάνει το πέναλτι και μετά από ένα λεπτό βάζει γκολάρα. Έτσι. Αυτό δείχνει ότι είναι κρύο αίμα. Πόσα γκολ έχει βάλει ο Πέλκας σε πρώτο χρόνο? Τα περισσότερα. Το 90%. Τα περισσότερα. Πάμε επόμενη γραμμή. Γι' αυτό είναι φορ. Δεύτερο. Έλα, φίλε. Εγώ μιλάω, παιδιά. Μάλιστα. Έλα. Καλησπέρα σας. Από τη σουίτα του Χίλτον παίρνω. Ο Μπιόρν Βασάλο, είμαι ο επίτροπος. Ποιος είσαι? Ο Μπιόρν Βασάλο, ο Μαλτέζος επίτροπος. Μάλιστα. Ο υφιστάμενος του Θεοδωρίδη. Άπτεστα ελληνικά, χαίρομαι. Ξέρεις, θα επακολουθήσει για κοντέ, παλακρίδι ξέρεις. Λοιπόν, όλο το 11ο συμβούλιο της ΕΠΟ λειτουργεί άψογα. Έκλεισαν τον πρώτο μήνα, τα πάντα όλα. Ο πρόεδρος μου έκανε λίγο δύσκολο. Όταν ο τσουκάτος του Μελισσανίδη, ο Δέντες, του πήγαινε τα χαρτιά. Ήθελε να παραμένουν οι υπογραφές ηλεκτρονικά. Και έλεγε ρε παιδιά, να πούμε σας παρακαλώ πολύ, μέχρι τώρα όλα τα χρόνια οι υπογραφές μπαίναν ηλεκτρονικά, προκειμένου να έχουν ελαστική νομική αντιμετώπιση όλοι οι πρόεδροι. Όχι, του λέει, του είπα φυσικά, όπως είπε και ο αρχηγός από πάνω, οι υπογραφές θα μπαίνουν δια του χειρός. Μα δεν έχει, το έκανε και αυτό. Έχουμε λοιπόν μία ΚΕΤ, η οποία βάζει ανάχωμα ο πρόεδρος, όποτε πάει και Σάββας βρέζους κάρμα. Τους κρατάει εκεί, δεν τους στέλνει στον υφιστάμενό μου τον Περέιρα. Είναι όλα καλά, η Ντέπη και ο Κύρος. Με τον Κύρο υπάρχει πρόβλημα ανανέωσης, αλλά όλα θα πάνε καλά. Δεν μιλάει και σε αυτό.
Τώρα το εκτελεστικό με το Τζουκάτι του Μελισσανίδη, όλα τα χαρτιά πηγαίνουν, τα υπογράφει. Και λίγο περιμένουμε και τις αδειοδοτήσεις και μια χαρά. Πάμε τώρα σε σένα, Φαλάκρε. Μου λένε συνεργάτη μου ότι αφήνεις, είσαι πολύ ελαστικός και ανεκτικός στο πιο διάσημο παδό του ΠΑΟΚ, το φοβερό Νικόλα. Ναι, έτσι μου είπαν. Είμαι ανεκτικός. Όλοι τον πελώνουν, ναι. Όλοι τον κλείνουν, χαζός, τρελός, χάπια κτλ. Ξέρεις γιατί τον κλείνουνε. Μια ανεκτικότητα. Ξέρεις γιατί τον κλείνουνε. Εμένα τον Πιόρ Βασάλο. Ξέρεις γιατί τον κλείνουνε. Μα κατηγορεί τον προϊστάμενο μας, θα τα πω εγώ. Ξέρεις γιατί τον κλείνουνε τον Νικόλα. Μα θα σου πω τον λόγο. Γιατί τον σπλάκωνε στο ξύλο στη θύρα 4 ο Νικόλας εκεί τα χρόνια. Γιατί λοιπόν, κάνουν εκπομπές αυτοί οι περισσότεροι. Σε έχει σαπακιάσει το ξύλο ο Νικόλας. Λοιπόν, άκουσε να δει. Τίποτα δεν έχει κάνει ο άνθρωπος αυτός. Ο Θεοδωρίδης ο προϊστάμενος. Ένα ψηλό θέλημα έκανε μια εξυπηρετησούλα με τον Μπερμπάτοφ την εκπρόσωπη. Άρχισε σκάνδαλο με το δώρο της Μέταλλης. Θα βγει αυτό, τον κρατάνε οι Αθηναίοι να πούμε. Την ομάδα μου σε λίγο καιρό θα βγει και τότε θα του πάρει για του σηκώσει. Προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο Ολυμπιακός μέσω του ΠΑΟ. Για τον γνωστό ανθρώπου εδώ πέρα, τον οποίο όσοι θέλουν να φύγει, φεύγουν αυτοί. Το κλείνω κι αυτό. Πάω τώρα στο τρίτο. Ο αρχιφύλακας των φυλακών διαβατών, ένας ψηλός Δήμετρος, πάει ο Μητρούδης και του λέει: σε παρακαλώ, φέρε τον άλλον, τον έτερο Καπαδόκη στο κελί μου. Και αυτός του λέει: φώναξε να πούμε, ζει το ΠΑΟ. Λέει ο Μητρούδης: να μου γιατί δεν φωνάζει το ΠΑΟ. Δεν α το φέρω τον έτερο Καπαδόκη. Ποιο είναι ο έτερο Καπαδόκη, ξέρει? Όχι. Ο φοβερός και τρομερός διαιτητής Σούπερ Λίγα. Α, ο Νίκος Αγγελάκης είναι μέσα, ναι. Είναι μέσα. Φίλε μου, να σου πω κάτι. Είναι μέσα, ναι. Φίλε μου, να σου πω κάτι. Σε αυτά λέω και κλείνω. Θες να μου ακούσεις κάτι, σε παρακαλώ πολύ. Άντε, θα κάνει τον καλό τώρα. Για φυλακισμένο και για νεκρό, ρε φίλε, γιατί πρέπει να μιλήσεις. Να το. Ο Φαλακρούδης με το στουρέμασμα όταν ήταν για το Μητρούδη. Αυτό το έβγαλε πρώτο. Δεν διαφωνώ. Δηλαδή έκανε μια βλακία ο Φαλακρούς. Γιατί έκανε βλακία αυτό. Για μένα είναι βλακία. Δημοσιογράφος δεν είσαι. Δεν είναι ρεπορτάζ αυτό. Ο Αγγελάκης είναι φυλακή. Είπα ότι δεν είναι. Δεν είναι φυλακή ο Αγγελάκης ο Νίκος. Ναι, τι, γιατί. Ο φίλος όμως λιδωρεί τώρα. Ναι. Εντάξει. Αυτό είναι λάθος. Έναν ο οποίος είναι φυλακισμένος. Σε αυτό ναι. Έχει δίκιο Κόκκινο. Σε παρακαλώ. Λιδωρεί τώρα έναν άνθρωπο που είναι φυλακισμένο. Αυτό είναι άλλο. Ούτε εχθρό σου, ρε φίλε. Έτσι. Αλλά ούτε στην αρρώστια, στο θάνατο και στη φυλακή δεν μιλάς, ρε φίλε. Μπράβο, Γρηγόρη. Μπράβο, Γρηγόρη. Άντε, αυτός έβγαλε την είδηση. Άμα είναι... Δεκτό, δημοσιογραφικό. Άμα είναι κανένας φυλακή, ας πούμε, ο Σαχπαζίδης που ήταν. Το είχαμε πει. Το είχαμε πει. Του Ολυμπιακού που ήταν φυλακή. Καλά έκανες και το είπες. Γιατί να μην το Λαβρεντιάδης. Καλά έκανες. Λαβρεντιάδης δεν ήταν φυλακή. Αλλά τον αλιδωρείς. Δεν το είπαμε. Τον αλιδωρείς όμως. Έναν άνθρωπο που είναι φυλακή να μαρτύρει. Τον ακουρατήλες. Ναι. Ναι. Καλός Χριστιανός. 10 μέρες φακές. Ανθρωπιά είναι. Είσαι άνθρωπος. Ανθρωπιά λέγεται. Εσύ είσαι άνθρωπος τώρα, ε. Με αυτή τη μούρη. Το κόκκινο. Το πες για άνθρωπος. Πήγες σε καμιά φυλακή να πας σε κάνα τρανζιστοράκι πουθενά. Πήγες. Έδωσες κανένα χριστιανικό βιβλίο εκεί πέρα να διαβάσουν, να μετανοήσουν. Έχουν στείλει 10. Σαζάμ λέγεται. Εντάξει. Σαζάμ λέγεται. Τι σκαζάμ, τι σαζάμ. Καζάμ. Πάνε στον κόσμο. Καζάν διπία, πάνε στον τον κόσμο. Τον είπα να τρόπο. Εσείς που ξέρετε καλύτερα, λέτε καλά και φωνάζετε. Περιμένετε, ρε φίλε, το και να γίνει λάθος να ορμήξουν. Ναι. Έλα, Ραφ. Έλα, φίλε. Κόκκινη, για πες μου λίγο πώς λέγεται πάλι αυτή η εφαρμογή. Πες την εφαρμογή. Σαζάμ. Σαζάν. Πριν πώς το είπες, Χαζάμ. Όχι, ρε φίλε, είπα ότι είσαι μεγάλος κεφάλας που πρέπει να τα ακούς δύο φορές για να την καταλάβεις. Τι Χαζάμ, ρε Σχαζέ, ρε. Άστο. Εμένα βρίζει, άστο. Εμένα βρίζει. Και για πες, φίλε, ποιο είναι το πρόβλημά σου, δηλαδή, για πες μου. Τίποτα, απλά με πείραξε, εντάξει. Σε πείραξε αυτό. Παρεξηγήθηκα. Γιατί παρεξηγήθηκα. Παρεξηγήθηκα πολύ έθιμα. Γιατί. Δεν έπρεπε να το πεις λάθος. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μου. Γιατί είσαι ο ιδιοκτήτης. Είσαι αυτός που έβγαλε την εφαρμογή. Και χάνει έσοδα. Είμαι συνέτερο, τι να κάνω τώρα. Συνέτερο. Δεκτό, λογικό να παρεξηγήσει. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Έχει εδώ και μια εβδομάδα, μην έχει ζαλίσει με το Ηρακλή σου, ε. Τίποτα δεν είπα, άνθρωπο. Εσύ τι ομάδα είσαι. Όχι. Αεκτή από τη δική Θεσσαλονίκη. Έχω πάρει πολλές χώρες. Α, ναι. Εντάξει. Και σε ζάλισα εγώ με τον Ηρακλή μου. Είναι δική μου ιδιοκτησία ο Ηρακλή. Πρώτα απ' όλα. Δεν πάει ψηφίσει, τι ιδιοκτησία. Πάνε φορά μαύρα, κόκκινε. Μαύρα φόρεσε εσύ, φίλε. Εγώ τι φόρησα μαύρα. Που έπαιζες με το Περτούλη και τη Μύκονο. Εσύ ούτε με αυτά δεν παίζεις, ρε κόκκινε. Τι στεναχωριές εσύ για μένα. Εσύ τώρα που είσαι πρώτος στο ελληνικό πρωτάθλημα,
Παίζει την καλύτερη μπάλα αυτή τη στιγμή από τους υπόλοιπους. Ασχολείσαι με τον Ηρακλή που είναι υποδιάλυση. Άκουσε με. Δεν ασχολούμαι εγώ προσωπικά με τον Ηρακλή. Εγώ τώρα μιλάω μαζί σου και επειδή είσαι Ηρακλής εσύ, ναι, γι' αυτό πάω εκεί το θέμα. Μεγάλη μου τιμή. Εντάξει, άμα νομίζετε την τιμή τώρα αυτό που για... η ομάδα σου πεθαίνει και έστω λίγο ασχολείται. Γιατί πεθαίνει. Εσύ και εγώ μπορεί να ψοφήσουμε. Ο Ηρακλής δεν πεθαίνει, φίλε. Δεν ψοφάει ο Ηρακλής. Κόκκινε, με αυτή την ιδέα να μείνει, εντάξει. Όχι, ρε φίλε, ο Ηρακλής είναι ιδέα, αυτή είναι η διαφορά. Θα παίξει με τη φλόγα να λείψει, και να νομίζει ότι είστε ένα εκατομμύριο κόσμο. Ούτε 10.000 δεν είστε. Ρε φίλε, πόσο χρόνο είσαι? 20. Έχει μέλλον, θα καταλάβει. Καλά. Καλό μεσημέρι. Κόκκινε, αυτό που σου λέει, η απάντηση που θα του δώσει είναι οι ψήφοι πόσοι θα είναι στην απόφαση τη οικογένεια του Ηρακλή. Αν είναι 50 ψήφια, 90, 100, 200, είσαι για κλάματα. Αυτό σου λέει αυτός τώρα. Αν είστε 10.000 ψήφοι, είσαι οντότητα. Το καταλαβαίνεις αυτό, ναι ή όχι? Θες να το ξαναπώ? Επόμενη γραμμή. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Να χαιρετήσω και τους τρεις, να δώσω πολλά φιλιά στο ξαδερφάκι μου. Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Γεια το σου, Σταύρε. Γεια σου, φιλιά πολλά. Και πολλά φιλιά και στον Κώστα και στον Γρηγόρη και στο κοινό μας φίλο τον Μπανιώτη, που Κώστα είχα τη χαρά και μου κάνατε την τιμή μια μέρα να έρθω στην εκπομπή. Ναι, ο Μπανιώτης, ήταν πολύ ωραία, μαζί ήμασταν, πήγαμε στο παιδίατρο. Ναι. Τέλεια. Ήθελα δύο ποδοσφαιρικές ερωτήσεις να σου κάνω. Πάνω, ναι, ναι. Έχω μια διαφορετική άποψη για το Μαουρίτσιο. Ναι. Νομίζω ότι χθες έδειξε ότι είναι ο μοναδικός που μπορεί να πάει την μπάλα, το τραζίζω δηλαδή πιο γρήγορα μπροστά από όλους τους άλλους που έχει ο ΠΑΟ και δείχνει ότι έχει μέλλον να το κάνει αυτό. Ναι, έχει μέλλον να βελτιωθεί, ναι, έχει. Και δεύτερο, ήθελα την άποψή σου στο 3-5-2 του Πετράκη, αν ήσουν ο Λουτσέσκου, πώς θα έπαιζες. Ευχαριστώ πολύ. Στο 3-5-2 του Πετράκη, πώς θα έπαιζα? Με δεύτερο φόρφιλε. Με Πέλκα, Πρίγιοβιτς. Ένα τελευταίο. Όχι με τον Πρίγιοβιτς μόνο του, και από εκεί πλάγια θα βρω μπελά. Έλα, φίλε. Ο Στέφανος Χίος είναι φυλακή. Θα βγει. Δεν είπα ότι θα μείνει. Προφυλακισμένος είναι, δεν είναι φυλακή. Ναι, γιατί, τι έκανε, τι είπε? Ξέρεις το ρεπορτάζ? Κάτι μου είπε ο Θωμαίδης, σαν να μου που θα βγει, δεν... Τι κάτι μου είπε ο Θωμαίδης, γιατί είναι μέσο ανθρωπάκος, είπες? Δεν ξέρω, όχι. Του συμπαραστέκεσαι? Να του δεν είμαστε φίλοι. Δεν είστε φίλοι? Όχι. Του Μητρούδη είστε φίλοι που του συμπαραστέκεσαι? Καλή γνωστή. Καλή γνωστή. Ναι. Μάλιστα. Έχει καταφερθεί πολλές φορές άσχημα εναντίον κυβερνώντων. Ναι. Αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν. Όχι Χαζάμ ρε Κόκκινε, Σαζάμ λέγεται η εφαρμογή που βρίσκει τα τραγούδια. Ραπ το τσιράκι του Προέδρου θα γυρίσει τη Μαρμίτα ή θα μας τα πρίξει ο Μαλάτος? Θα μας τα πρίξει ο Μαλάτος. Δηλαδή είσαι χωρίς παοξή στη Μαρμίτα? Έχω παοξή στη Μαρμίτα. Α, γι' αυτό λέω. Λοιπόν, είσαι πολύ μπροστά, λέει, βγάζει και του Χαζάμ. Αναχαθείτε. Κόκκινε, η εκπομπή κάνει κοιλιά. Έχει ακροατή? Όχι, έπεσαν οι γραμμές. Έπεσαν οι γραμμές. Άμα δεν να κοιμηθούμε εδώ μαζί σου τώρα, πάμε κάνα στρώμα, κοιμηθούμε. Αυτή τη πέρα στη μεταλλική φωνή 3,5 ώρα. Γιατί είναι μέσα ο Αγγελάκης και ο Μητρούδης? Άλλος πάλι κουτσομπόλης. Θέλει να μάθει. Γιατί δεν του λες? Ο Μητρούδης δεν έκανε τίποτα κακό άνθρωπος. Για χρέη προς το δημόσιο. Είχαν κάνει, άντε να σου το πω, είχαν κάνει μια εταιρεία. Ποιος, μαζί? Είχαν κάνει ο Μητρούδης με κάποιον άλλο κύριο. Ναι. Εντάξει, ο οποίο ασχολούταν με οικοδομικά. Και για χρήμα προς το δημόσιο. Δεν έκανε τίποτα ο άνθρωπος, κακό. Δεν έκλεψε κάτι. Πάρε μια γραμμή, δύο λεπτά και είναι δικά του. Πάμε. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Με τον Κώστα ήθελα να μιλήσω. Μόνο μια κουβεντούλα θέλω να του πω. Μόνο. Ναι, κύριε μου. Λοιπόν, άκουσε βρε αγόρα μου. Όταν κάνετε εκπομπή αθλητική και σας παρακολουθώ κάθε μέρα. Μάλιστα, κύριε. Σχεδόν είστε φίλοι μέσα στο σπίτι μας δηλαδή. Ναι. Μη λες βρε παιδάκι μου για τη θρησκεία. Γιατί ρε φίλε, γιατί? Θα σου πω γιατί. Δεν. Αν ήθελες να συζητήσεις. Δεν θέλουμε καμία θρησκεία του κόσμου. Θέμα, ναι. Άφησε με λίγο να πω. Ούτε τους Μωαμεθανούς θέλουμε, ούτε τους Βουδιστές. Ούτε τους, δεν τους θέλω, εσύ. Ούτε τους 12 θεϊστές. Είναι ένα κομμάτι. Άστο να μιλήσει, ρε. Δεν τις θέλουμε τις θρησκείες. Μάνατζερ στην πίστη μας, τον Θεό δεν θέλουμε. Κατάλαβες. Αυτός δεν αφήνει τον άλλο να μιλήσει, τον κάνει να κλείσει από μόνος του. Εγώ με τον Θεό μιλάω στην ταράτσα του σπιτιού μου, δεν θέλω μάνατζερ. Αυτό σου λέω. Εντάξει, καλά κάνεις. Ξέρεις ποιος θα κάνει αυτά? Ένας άνθρωπος που μιλάει με τον Θεό στην ταράτσα. Είναι για το ψυχιατρίο, ξέρεις. Ενώ εσύ που πας στην εκκλησία δεν είσαι. Ενώ εσύ που τρως μπάμιες, ας πούμε, 40 μέρες, δεν είσαι για το ψυχιατρίο εσύ. Και πας στο Πάσχα και τρως 4 κιλά αρνί και τρυπάει το στομάχι σου. Εσύ δεν είσαι για το τρολοκομείο.
Ναι. Για τόσο σοβαρά θέματα, γιατί δεν αφήνει να μιλήσει ο άλλος. Τι να μιλήσει, δεν σε αφήνει. Τι να μιλήσει. Μα απαγορεύει να μιλήσει. Βλέπει ότι δεν σε αφήνει να μιλήσει. Όχι, ρε. Μα απαγορεύει να μιλήσουμε. Γιατί δεν ακούς και φωνάζει. Γιατί. Γιατί μου απαγορεύει. Όχι, δεν σε απαγορεύω. Είπε τη γνώμη. Καθόλου. Εσύ απαγορεύει. Εσύ είπε ότι θέλουμε τον Α, το Β, το Γ, το Δ. Δεν τον θέλω εγώ, ρε. Για να μην σε καθυστερώ κιόλα. Τον θέλω εγώ. Τον θέλω κόκκινο. Όταν θέλεις να μιλήσεις για τέτοια θέματα που δεν γνωρίζεις, εγώ σε εσύ τα γνωρίζεις δηλαδή. Κάνουμε μία διαλογική συζήτηση. Τι ξέρεις εσύ, μωρέ. Εσύ είναι στο Θεό, στον ύπνο σου, πού τον είδες. Τότε θα σου δώσω και το χέρι και να σου πω μπράβο. Δώσε μου και το πόδι και κάνα 50 λεπτά. Μέχρι τώρα δεν μπορείς να ασχοληθείς με θέματα. Κοίτα την κουμπάρα απέναντι με την καρφώση. Άσε τώρα τα κουμπάρα την ηλικία. Η κάτσι κουμπάρα σταυροπόδι, Χριστιανέ, κλείσε. Άντε τώρα, βρε. Η κάτσι κουμπάρα σταυροπόδι, τα μάτια σου. Τα χριστιανικά θα πέσουν εκεί στη σχισμή. Έλα τώρα. Καλέ άνθρωπε, βάλε στην Ελλάδα μέσα εσύ με τη μασάλα. Κλεφταρά να πούμε. Α, κλεφταρά. Μου το πες χριστιανός τώρα, λοποδίτη. Κατάλαβε τι κάνει τώρα. Παίρνει όλο να μιλήσει. Δεν τον αφήνει να πει. Τι να μιλήσει, ρε Πασοξή. Άκου τώρα. Παίρνει να πει τη γνώμη του. Δεν τον αφήνει. Θα πει γνώμη και κατηγορεί εμένα που τον κλείνω. Έλα τώρα εδώ. Κατάλαβε. Αυτό δεν αφήνει κανένα να μιλήσει. Τώρα... Άμα διαφωνεί μαζί του, δεν τον αφήνει να μιλήσει. Αυτό ο Χριστιανό τώρα έστειλε 1,5 εκατομμύριο νέου εξορία. Μπορεί. Και με τη μασέλα μπορεί. Τώρα. Μπορεί. Έχει το δικαίωμα. Με προστάτη 2 μέτρα. Η γνώμη του μπορεί να την πει. Γιατί έστειλε 1,5 εκατομμύριο νέου στο εξωτερικό γι' αυτό. Άντε μπράβο! Λοιπόν. 1,5 εκατομμύριο Ελληνάκια στο εξωτερικό εξαιτίας αυτού του μασελάκια. Διαβάζω κάτι το οποίο είναι πάρα ποτέ. Πολύ ευχάριστο. Σκάσε ρε. Κάτσε κάτω ρε. Άντε εκεί να μη σηκώμη. Σκάσε ρε, μη σαν πως έκανα μπάτσο και μείνεις μισός. Είσαι που είσαι μια μπουκιά άνθρωπος. Λοιπόν, με τη φαρδιά τη μέση, έχουμε πολύ εσύ, ευχάριστα. Με τον Βενιζέλο τρώγατε τα ψάρια. Πας κάτι σκαπίλια μαζί, ναι. Μισό λεπτό. Έχω πολύ ευχάριστα νέα για τη μικρή Νεφέλη. Άσε, ρε, μαζεύτηκαν τα λεφτά, το ξέρω. Συγκεντρώθηκαν τα χρήματα. Σήμερα το είδες. Δεν είναι μόνο να βγαίνουμε και να λέμε, μπράβο, παιδιά, μπράβο. Δώστε. Ο ιατρικός σύλλογος ανακοινώνει ότι τα χρήματα για τη μικρή βρέθηκαν, θα μεταβεί κανονικά στην Ιταλία. Ναι. Και ένα ευρώ έβαλες. Οι ευχές μας και προσευχές μας. Άσε, προσευχές, δεν μετράνε οι προσευχές. Με το καλό να είναι. Φράγκα έβαλες. Πού να βάλεις φράγκο. Διάλειμμα. Η ώρα είναι 3:30. Ώρα για ICBS Business College. 40 χρόνια δημιουργεί ηγέτες. Ο σεβασμός στις ελπίδες της νεολαίας είναι υποχρέωση όλων μας. Το ICBS Business College, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Winchester της Αγγλίας, δημιουργούν και εξελίσσουν μάνατζερ στην Ευρώπη. Τα τρία κάμπους σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρισα και οι καινοτομικές μέθοδοι διδασκαλίας χαρακτηρίζουν το ICBS ως κορυφαίο Business College στην Ελλάδα. Τα πτυχία Bachelor's και Master's είναι ισοδύναμα με τα αντίστοιχα των ελληνικών πανεπιστημίων και οι κάτοχοί τους συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. ICBS Business College. 40 χρόνια δημιουργεί ηγέτες. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει. Δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας.
Το Mediterranean Cosmos γιορτάζει την επιστροφή στα Θρανία με τα αγαπημένα μας τουβλάκια Lego. Για πρώτη φορά χτίζουμε την πόλη του Ninjago. Γεμίζουμε με σχήματα και λέξεις το Graffiti Cube. Εξερευνούμε τη Lego City. Διασκεδάζουμε με τις Lego Friends. Και ταξιδεύουμε στον απίθανο κόσμο των Lego Star Wars. Καθημερινές και Σάββατα έως τις 23 Σεπτεμβρίου. Back to School με τη Lego. Μόνο στο Mediterranean Cosmos. Δεκαήμερο Flash Sales στην Πορσελάνα. 20 με 30 Σεπτεμβρίου ανάβουν τα Flash σε αμέτρητα προϊόντα. Flash Sales και ήδη χαμηλές τιμές πέφτουν κι άλλο. Με δωρεάν μεταφορά και έως 12 άτοκες δόσεις. Flash Sales Πορσελάνα. Ενημερωθείτε στο ανανεωμένο porcelana.gr. Στον δικό σου καφέ βλέπεις το μέλλον. Αν όχι, έλα στα καταστήματα Φορόλ και διεκδίκησέ το. Νέος μεγάλος διαγωνισμός με μία ετήσια και 16 μήνες υποτροφίες στο ΙΕΚ Α και άλλες 2 επιδοτήσεις διδάκτρων στο Mediterranean College. Απλά παίρνεις τον καφέ σου από τα καταστήματα Φορόλ, συμπληρώνεις την ειδική φόρμα με τα στοιχεία σου και που ξέρεις, ίσως να είσαι ένας από τους μεγάλους τυχερούς. Μόνο στα καταστήματα Φορόλ με κάθε καφέ στρώνεις το μέλλον σου. For all coffees, for all dreams. Πω, πω τι έχω πάθει, ρε φιλαράκι. Έχω ένα ραντεβουδάκι, ρε παιδί μου, καυτό και ψάχνω κανένα παντελονάκι, κανένα μπουκαμισάκι. Ξέρεις, έτσι πάνικο να πούμε ωραίο, αλλά καταλαβαίνεις τώρα, να με κόβει και λιγάκι. Καλά πλάκα με κάνεις. Έφυγες για Στεφάν's Extra Extra Large. Πα, και δεν μου λες, θα με χωράει κάτι εκεί ή τζάμπα θα πάω. Βρε, αγόρι μου, εσείς οι κοκαλιάρες για αυτούς. Στεφάν's Extra Extra Large. Νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Πληροφορίες στο e-shop Στεφάν's Extra Extra Large. Στεφάν's Extra Extra Large. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Συγγνώμη κύριε, ξέρετε πως πάω στα ΚΤΕΟ AutoSave? Φυσικά, αλλά το σημαντικότερο είναι πως θα γυρίσετε. Πως? Με ασφάλεια, μεγάλη ασφάλεια. Νιώστε κι εσείς την ασφάλεια που σας εγγυάται ο έλεγχος ΚΤΕΟ στην AutoSave. ΚΤΕΟ AutoSave. Οδηγήστε με ασφάλεια αυτούς που αγαπάτε. Μόλις 4 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δυτικά, δίπλα στο μηχανολογικό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 751 241. Τώρα, έλεγχος ΚΤΕΟ επιβατικού οχήματος στην AutoSave μόνο 40 ευρώ. Πουθενά φθηνότερα. Ναι, 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 παιδιά. Καλοκαιρινό tour στα Φρέτζιο. Καθημερινά, ναι. Μαζί μου δροσερές παρουσίες. Η Φουντελίνα, η Νοναμπέλα, η Στρασιατέλα, το φιλαράκι μου ο Σοκοβατόμουρο και... Παιδιά, μπάστα με τα φλάς, λιώνει ο θείασος. Φρέτζιο. Αυτό το καλοκαίρι, φουρ για tour στα Φρέτζιο. Φρέτζιο. Παγωτά για καλομαθημένο. Θέλετε να ντύσετε με εγγύηση ποιότητα στην ομάδα σας, την Ακαδημία, σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ? Το Macron Store Θεσσαλονίκης σας δίνει όπως τα μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης, αλλά με τιμές Ελλάδας. Μην χάσετε τη μεγάλη ευκαιρία να ντυθείτε με Macron, τη διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρεία αθλητικών ειδών που έχει πλέον το official Macron Store στην Αντώνη Τρίτσε 76 στον Εύοσμο. Ηματισμός, αξεσουάρ αλλά και όλα τα προϊόντα που αφορούν την προσωπική σας ένδυση. Τηλεφωνήστε στο 2310-774-190 και κλείστε ραντεβού για παρουσίαση. Μάκρον, επίσημος προμηθευτής αθλητικού εξοπλισμού της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Έλεος και από χθες μέσα έξω μπουμ μπουμ. Τουλ Πλας, μαντάμ. Τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Tool Plus. Βιομηχανικά εργαλεία. Ηλεκτρικά, μπαταρίας, εργαλεία χειρός, εξαρτήματα, ανταλλακτικά. Τα καλύτερα εργαλεία, οι καλύτερες μάρκες. Makita, DeWalt, Stanley. Tool Plus. Αγίου Νέστορος 30, Λαγκαδά με Αγίου Δημητρίου. Και toolplus.gr για να διαλέξεις με την ησυχία σου. Tool Plus. Γιατί τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και υπενθυμίζω ότι αν με το καλό ο Άρης κερδίσει σήμερα στο Αίγιο. Με το καλό, γιατί είσαι αριανός. Με το καλό, γιατί θα έχει 1000 ευρώ έκπτωση στα Kia και στα Hyundai. Καλό για τον πελάτη.
Και σένα τι καλό. Άρα υπάρχει με το καλό. Ναι. Αν με το καλό λοιπόν. Α, ενδιαφέρεσαι για το καλό του πελάτη. Ναι, εντάξει, ναι, ενδιαφέρομαι για το καλό του Μπαλοδήμου. Άρα για το καλό του πελάτη δεν ενδιαφέρεσαι. Για το κακό του. Και είναι και καλό και για τον πελάτη. Γιατί εσύ που θες να πάρεις ένα αυτοκίνητο. Εσένα πιανού καλό σε ενδιαφέρει. Και μπορεί να τα πάρεις και 1000 ευρώ έκπτωση, το ναι, θέλεις. Ναι. Εντάξει. Ναι, ναι. Και τέτοιες στιγμές δεν υπάρχουν καλά, στην Ελλάδα. Ναι, εντάξει, τολμάει είπα, και το κάνει. Πάει τελείως. Μάγκα είναι. Εντάξει. Οπότε λοιπόν εγώ εύχομαι να γίνει. Γιατί εσύ βγαίνει κάθε φορά και λες ότι δίνεται χαλάει. Κατάλαβε. Και λέω λοιπόν, θέλω να βγει. Η διαφήμιση γίνεται όμως για τον Παλαδήμο και γλιτώνει και το χιλιάρικο. Άμα χαλάει. Όχι, εγώ θέλω να μπει και το χιλιάρικο. Γιατί δεν βγαίνει από την τσέπη το δικό σου το χιλιάρικο. Κατάλαβε. Ενώ αν έρθει. Και ο Παλαδήμο θέλει. Δεν είναι. Ναι, 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 μη, καλά, ναι. Δεν είναι σαν και εσένα. Λοιπόν, περισσότερα στο 23 10 5 96 ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών, λίγο μετά το ΑΚΤΕΟ. Λοιπόν, είπαμε για όλα τα μοντέλα τη Kia και τη Hyundai. Τσαγκαλίδη, παιδίατρο φοβερό. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Παιδίατρος γενικός ή κάποια ειδικότητα συγκεκριμένη. Ναι, ειδικότητα σε γουρούνια, σαν και σε, παιδιά, ρε, τι ειδικότητα να έχει παιδίατρος συνάδελφο. Ρε φίλε, είναι παιδίατρος. Ναι. Είναι παιδοχειρούργος, είναι παιδοψυχολόγος, είναι τι. Παιδίατρος είναι, ράμα ήταν παιδοψυχολόγος, δεν ξέρω παιδοψυχολόγος. Υπάρχει εξειδίκευση, ρε φίλε, μου ρωτάω. Ναι. Πάμε. Εσύ σε τι παιδίατρο πήγαινες. Πώς το λέγανε τον κύριο Μπίκο. Στον κύριο Μπίκο. Στον κύριο Μπίκο μας πει. Είχε το ιατρείο του, είχε το ιατρείο του στην Αγία Σοφία και έμενε λίγο πιο κάτω από εμάς, δίπλα στο σπίτι της Λευκής. Ποιας Λευκής? Στο Μέγκα που ήταν. Α, που τη διώξανε από το Μέγκα, ναι. Δεν τη διώξανε, το Μέγκα τους έδιωξε όλους. Και τη διώξανε την Λευκή πριν τη διώξανε. Όλους τους διώξανε, ρε. Τώρα ποιον διώξε πρώτο και δεύτερο, σταμάτα. Δεξιά δεν ήταν η Λευκή. Ναι, στις εκλογές εσύ κατέβηκες με τους κομμουνιστές. Όχι, μόνος μου κατέβηκε. Ναι, δεν το ξέρω. Έχω 10 δευτερόλεπτα. Έχεις. Η μπάλα από το πέναλτι του Καράμπελα βρέθηκε σε μια πολυκατοικία στην ταράτσα στην Αλκμίνη. Η μπάλα από το πέναλτι του Πέλκα που βρέθηκε χθες, μπορείτε να μου πείτε. Στο πέριτο σπίτι, εκεί απέναντι ο Πέλκα, ο Τράιος. Αγαλίτες. Λοιπόν, την τριάδα θέλετε. Over ο Πανιόνιος. Σήμερα. Σε 20 λεπτά αρχίζει. Ναι. Over η Βιγιαρεάλ, διπλό η Σοσιαδάδ. Και τα τρία είναι πάρα πολύ δύσκολα. Μάλιστα. Εντάξει, πάμε. Παρακαλώ. Κόμο, ναι. Ναι. Γεια. Γεια. Ο κύριος Κόκκινος. Εδώ είναι ο κύριος Κόκκινος. Εδώ είναι. Τίποτα. Ευχαριστώ για χθες. Ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ. Τι καλός άνθρωπος. Πήραμε 4,5 εκατοστάρικα. Να είσαι καλά. Μίλες νούμερα, ρε φίλε. Σε καλή μεριά. Ό,τι θέλει. Ποιος ξέρεις. Γι' αυτό έτσι. Γιατί δεν είμαι αχάρης. Ήθελα να πω ευχαριστώ πολύ. Φίλε μου, να τα χαρεί. Κάνα μπουκάλι τσίπουρο με γλυκάρι. Δεν θέλω. Χωρίς γλυκάρι σου έχουμε εμείς εδώ πέρα, αδερφέ. Αν θες να σου στείλω. Όταν λες, όταν έχετε χωρίς γλυκάρι σου. Να το τσίπησε το μελανούρι. Φλόρινα, ρε φίλε, δεν έχει γλυκάρι. Πόσα γράδα, φίλε. Τσίπησε το μελανούρι. 19. Στείλε. 19. Άμα είναι 19, στείλε. Αλλά χρωστά και εσύ όμω ένα υπογλώσιο. Γιατί, παίρνουν. Γιατί στο 93 έχω φεχάει μας πλήρωσε, ρε φίλε. Φίλε, αν μπορούσα να προβλέψω και πώς θα πάει. Θα ήμουν ζάμπητο. Το μαντίο των Δελφών θα ήμουν. Για όνομα του. Bye bye. Στο 2-0 έφαγε μπινελί και τη Μάιντ, να ξέρει. Είδε όμω ότι καμιά φορά βιαζόμαστε. Έγινε. Να είσαι καλά. Στάνερ είναι αυτό που λέγινε και έγινε. Άσε να μιλήσει καλά. Δεν μπορεί να ακούει ευχάριστα πράγματα. Βάλα κρύβει την φίτσα γάμο το Στάνερ. Αυτό ήταν όντω χωρί γλυκάνισο. Ταβέρνα Πορφύρα. Πριν από 7-8 μήνε. Τι έκανε. Έρχεται ο κόκκινο εκεί, παραγγέλνει και τα λοιπά και θέλει να δείξει την παρέα ότι ξέρει. Και έρχεται η κοπέλα να πάρει την παραγγελία η φουκαριάρα. Τσίπουρο. Ναι. Α, πού είναι. Δεν ξέρω, θα ρωτήσω την κυρία Μέρκελ. Όχι, ρώτησα τι τσίπουρο είναι και πόσα γράδα είναι. Πόσα γράδα είναι. Λέει, δεν ξέρω, κύριε Κόκκινο, πόσα γράδα είναι. Πρέπει να το μετρήσω. Τι ρωτά την κοπέλα, ρε ηλίθιε. Την καρσόνα ρωτά πόσα γράδα είναι το τσίπουρο. Σερβιτόρα σε ταβέρνα. Σερβιτόρα δεν πρέπει να ξέρει, ρε φίλε. Πόσα γράδα είναι το τσίπουρο. Δεν θα με τρελάνετε. Θα με τρελάνε, κοκκινο. Δηλαδή μου δίνει κάτι να φάω. Δηλαδή μου φέρνει ένα ψάρι. Ναι. Και σου λέω είναι. Ναι. Σου λέω, είναι αλανιάρικο ή είναι ηχθειοτροφείο. Εσύ τι λες, ότι θα σου το πει ότι είναι το ηχθειοτροφείο, ρε. Θα σου πει αλανιάρικο, θα το καταλάβεις εσύ. Φίλε, δεύτερη ερώτηση. Εντάξει, δεύτερη ερώτηση. Πας σε ένα κολόμπαρο και λες, φέρε μου ένα τάδε ουίσκι. Ναι. Καταλαβαίνεις άμα είναι η μπόμπα. Ναι. Εγώ ναι. Τόσα μπόμπα που ήπιες και έκλεισε ο εγκέφαλός σου, δηλαδή. Πώς το κατάλαβες ότι ήταν. Εγώ τουλάχιστον έχω εγκέφαλο για να κλείσει. Εσύ που δεν έχεις. Ναι. Ναι. Ορίστε. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ρε φίλε. Είναι ο κύριος Γρηγόρης εκεί. Άκουλε. Κύριος, Κυριά και Λιβάνια. Είναι. Πρόσεχε, μην κάνεις κριτική και θα σε κλείσει. Ναι. Δύο πράγματα. Ένα ευχαριστώ για χθες. Μπράβο. Γιατί τα πήγαμε καλά. Να ναι. Καλά. Αλλά και κριτική κιόλας. Μη. Πολύ κριτική. Όχι, μη. Θα μαλώσετε, μη.
Αυτό έκλεισε τον άλλο πριν. Ναι. Μπορεί έτσι όπως θα το πω να μην φανεί κομψό, αλλά θα σε ρωτήσω κάτι. Μη, γιατί είναι κομψός άνθρωπος ο Γρηγόρης, γι' αυτό. Εγώ είμαι άθεος και είμαι βλάκας. Κατ' εμένε. Ναι. Ναι. Εσύ που είσαι 40 χρόνια, δεν ξέρω πόσο είσαι και έχεις φανταστικό φίλο, τι είσαι. Ποιος είναι ο φανταστικός φίλος? Ξέρω εγώ, ο Μωάμεθ, ο Χριστός, ποιος είναι ο φανταστικός? Φίλε, η ηλικία σου είναι 25. Η ηλικία σου είναι 25. 35. Φανταστικό φίλο. Είναι πολύ λογικό να αισθάνεσαι δυνατός. Είναι πολύ λογικό. Δεν αισθάνομαι καθόλου δυνατός. Αδύναμη νιώθω. Είναι πολύ λογικό να αισθάνεσαι δυνατός και να μην πιστεύεις σε τίποτα. Φύγε, φίλε, φύγε. Μπορώ να μιλήσω με τον άνθρωπο. Τι να μιλήσεις, ρε, με τον άνθρωπο. Φανταστικό φίλος ο Μωάμεθ. Όπως λοιπόν ο καθένας έχει το δικαίωμα να πιστεύει σε ό,τι θέλει. Ναι. Δικαίωμά σου, δεν λέω κάτι. Απλά δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις τον άλλο βλάκα. Ούτε είπα εγώ ότι δεν είναι δικαίωμά σου να μην πιστεύεις. Αλλά είναι αδιανόητο να μην πιστεύεις σε τίποτα. Ναι. Δεν γίνεται να μην υπάρχει κάτι μεγαλύτερο. Δηλαδή δεν μπορεί εσύ ή εγώ να είμαστε οι πιο ωραίοι, οι πιο έξυπνοι, οι πιο μορφωμένοι. Εγώ άλλο με το φίλο μου. Γαμώ το με το φίλο μπορώ να μιλήσω. Μη, άλλο σε λέμε. Όχι, δεν μιλήσει, κλείσει το μικρόφωνο. Δεν μπορώ να καταλαβαίνω. Είναι σπουδαίο, φίλε. Είναι σπουδαίο να έχουμε αυτογνωσία και να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει κάτι πιο δυνατό από εμάς. Σε όλα τα μήκη και πλάτη. Σίγουρα υπάρχουν δυνάμεις πιο μεγάλες από εμάς. Γιατί να πρέπει να τις πω Θεό. Δεν σου είπα δηλαδή, αυτό. Δηλαδή, ολόκληρο το σύμπαν υπάρχει. Αυτή είναι η ίδια. Πρόσεχε. Είδες ότι συμφωνούμε. Εγώ δεν σε υποχρεώνω να το πιστεύω. Πες το όπως θέλεις, λίγο. Είναι η φύση. Πες το. Αυτό είναι τίποτα άλλο. Η φύση τι. Εγώ είμαι επιστήμονα. Η φύση τι είναι, ρε φίλε. Το 300 μετά είναι η φύση. Τι είναι η φύση. Τι είναι, είναι αυτό που είναι, αυτό που βλέπεις, ό,τι βλέπεις. Ναι, ρε φίλε, αυτή η ισορροπία. Ό,τι ανακαλύπτεται, ό,τι εξακριβώνεται. Ό,τι ανακαλύπτεται έχει να κάνει με την επιστήμη. Εξακρίβωσέ μου το Θεό και πιστεύω τώρα. Να εξακριβώσω το Θεό. Απόδειξέ μου ότι υπάρχει. Άνοιξε τον μπαλκόνι σου, δες τι γίνεται έξω. Πάνε και θα καταλάβεις πολύ καλά τι είναι αυτό το κάτι μεγαλύτερο. Και ονόμασέ το όπως θέλεις. Ναι. Καλώς. Εγώ σου είπα την άποψή μου. Ναι. Δεν σε προσέβαλα. Ούτε εγώ προσέβαλα κάποιον. Όπως είδες όμως πιστεύεις σε κάτι. Πιστεύεις στη φύση. Πιστεύω σε ό,τι βλέπω. Σε ό,τι αποδεικνύεται. Το μυαλό σου το βλέπεις? Όχι, αλλά ξέρω ότι υπάρχει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν έχεις. Όχι, ξέρω ότι υπάρχει όμως. Η επιστήμη, ρε φίλε, κάθε μέρα ανακαλύπτει. Γιατί αν πεθάνω και μου ανοίξουν την κεφάλα, μέσα θα βρεθεί το μυαλό μου. Ναι. Και θα βρεθούν οι συνάψεις και το πώς λειτουργεί. Ναι. Τα ξέρουμε αυτά, είναι αποδεδειγμένα. Ναι. Όταν λοιπόν οι αρχαίοι, οι μόν πρόγονοι, οι οποίοι δεν ήταν τυχαίοι, ήταν αυτοί οι οποίοι διδάξαν πολιτισμό και ήταν πολύ μακριά, εφόσον πιστεύει στην επιστημονική κοινότητα. Είπαν ότι υπάρχει το τρίπτυχο σώμα, πνεύμα, ψυχή. Για πες μου, η ψυχή τι είναι? Και τι, επειδή το είπαν οι αρχαίοι και οι αρχαίοι παλούκοναν να πούμε τις μάγες. Τι κάνανε οι αρχαίοι? Τι κάνανε, παλούκοναν τους όποιους δεν πίστευαν. Μην μπερδεύεις το μεσαίωνα με τους αρχαίους, φίλε. Ναι, κάθε τι που δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε το λέμε Θεό. Όχι, φίλε. Δέχομαι αυτό που λες, ότι όταν δεν μπορούμε να εξηγήσουμε κάτι πώς έγινε, το λέμε θαύμα. Και δεν είναι πάντα θαύμα, είναι πολλές φορές η επιστήμη, είναι πολλά. Αλλά υπάρχει και το θαύμα. Για τη δική μου τη λογική. Δεν σε υποχρεώνω. Δεν σε υποχρεώνω να το αποδεχτείς αυτό το πράγμα. Εντάξει, άποψή σου, άποψή μου. Ναι, σεβαστό. Καλή, έτσι μπράβο. Να είσαι καλά. Τα ζώα λένε δεν έχουν ψυχή. Όταν δεν ακούγεσαι, μια χαρά διάλογο κάναμε. Γιατί δεν έχουν ψυχή. Μια χαρά διάλογο κάναμε τον άνθρωπο. Γιατί δεν έχουν ψυχή. Τώρα μπορεί να μιλήσει όσο θέλει. Γιατί δεν έχουν ψυχή τα ζώα? Γιατί μπορεί να ανάψουν κερί στην εκκλησία. Δεν έχουν δάχτυλα. Κατάλαβε. Δεν έχει κονόμα από τα ζώα. Άμα η Λεοπάρδα. Καθόταν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, δεν ξαναβρίζω. Ναι, ναι. Να γίνει καλά. Ναι, ναι. Γονατιστός. Ναι. Δεν πιστεύει. Ναι. Τις 12 βρύσες πες πώς κάνατε και τι μίζα πήρατε. Κάναμε. Ναι, ναι. Έχω κάποια σχέση εγώ με τον Άγιο Θεραπεία. Εσείς επίτροποι είσαστε, δεν ξέρω τι κάνατε. Ήμουν εγώ επίτροπος. Δεν ήσουν. Τώρα όμως κάνω μια γουίκη 500 εκατομμύρια ευρώ γιατί ποτέ δεν ήμουν επίτροπος. Θα πάρει 200 ευρώ. Τα δικαστικά έξοδα. Άσχημα θα μου πει. Ναι. Λέγε, φίλε. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Έλα, ρε. Βασίλης Αριανός από Καλαμαριά, τι γίνεται? Καλώς, από την Καλαμαριά μπορεί να είσαι Αριανός. Κάποιοι μείνατε εκεί πέρα. Έλα, βρε, τι λες τώρα. Έχει και το Σαουρίδι εκεί κάτω από Καλαμαριάς. Ναι, εντάξει. Μεγάλες δόξες, ναι. Εσύ χρωστάς προσκύνημα, όπως είπε και ο Γρηγόρης, εκεί στον κόκκι, στη φανέλα. Πού να τολμήσατε, θα σε βγάλει τρελό, ρε φίλε. Μισό λεπτό, γιατί σε βγάλει τρελό και σε γιατί είναι προσκύνημα, θα έρθει η Μπόκα Τζούνιορ να παίξει.
και θα έρθουν και τα δεύτερα. Εγώ λέω τα δεύτερα. Άμα μου λέγατε θα έρθουν τα δεύτερα, θα ερχόμουν να έρθουν, φίλε. Αλλά επειδή θα έρθει η μπέ. Τα γάρια, μπέ. Κάτσε λίγο να σε πω, κάτσε βρε, κάτσε. Λοιπόν, ο άλλος πήγε δράμα πάνω να παίξει εκεί πέρα στη Μουντή την πόλη. Άμα πας εκεί, εγώ ψυχολογικά είχα, πήγα ένα μήνα έμεινα. Ναι, αλλά παίρνει 60 χιλιάρια. Ποιο είναι ο Πετρόπουλος? Ο Πετρόπουλος παίρνει 60. Εδώ του δίνατε 18 και χωρίς προκαταβολή. Φίλε, πού να πάει ο καημένος ο Πετρόπουλος? Όταν δεν μπορούμε να φτάσουμε κάτι, το λιδωρούμε. Ναι. Κατάφερε λοιπόν, και πήγε. Ο άλλος με την ΑΕΚ οικονομικό ήταν που δεν ήρθε. Ποιο? Ζητούσε πολλά. Αυτός τώρα δηλαδή τι ελεύθερος να παίξει φέτος μπάλα, δηλαδή τι θα δεν κάνει. Δεν ξέρουμε ρε φίλε, αλλά όταν θέλει. Ζητάει ο άλλο ο Τσιμπούρ που δεν έπαιξε ποτέ 200 επί 300 να μην ζητήσει και αυτός. Ναι. Αυτός σου λέει εντάξει εδώ υπάρχει χρήμα και καλά έκανε. Μπορεί να είναι να αποδειχθεί λάθος. Δεν μου λες Κωστή τώρα που δεν έχουμε φορ μπροστά. Ναι. Πώς τι από το Διαμαντόπουλο θα τη βγάλεις. Θα περιμένουμε κανένα γκολ από την πίσω γράμμη πιο πίσω. Τώρα, θα κάνετε, θα τώρα που δεν έχετε φορ, θα κάνετε φορκλόρ. Τώρα, άστο. Πώς θα προσαρμοστούμε, τι θα κάνουμε για αυτό. Παίζει, άστο τον άλλον που θα πάει. Εσύ πάει να προσκυνήσει τη βανέλα του Κόκκι τώρα, εντάξει. Με ροζ γόβες και άστα άλλα. Εσύ πάει να προσκυνήσει τον πιφτέκι, να σε δούμε. Θα σε δούμε, Κωστή Χαριλάου. Θα πάω, δεν έχω πρόβλημα. Ορίστε. Άμα δεν πάω και ψηφίζω κιόλα. Θα σε δούμε στο Βικελίδη Ρεκοστή. Θα με δείτε σε μάτ πρωταθλήματο. Όχι τη Μπόκα Τζούνιο. Εντάξει, αυτό είναι μια γιορτή. Στις Σέρες θα με δεις, στη Δράμα θα με δεις. Με περούκα και μουστάκι θα είναι. Στις Σέρες θα με δεις, στη Δράμα θα με δεις. Στον Εύος μου με είδες πέρσι. Στις Σέρες με είδες πέρσι. Πάει παντού μεταμφιεσμένη. Κόκκινε, συνέχισε έτσι κάτι τελευταίο. Πολύ φορμαρισμένος είσαι, άντε μην ακούσει εκεί. Φτου, ρε παιδιά, φτου. Η οικογένεια του Ηρακλείου Κόκκινο στο Μακεδονικό είναι μέλος και ψηφίζει. Τον αδρώνει την ομάδα. Γιατί δεν κατάλαβα. Θα πάει τώρα εκεί στο Καφταζόγλιο. Το αθέμητο που είναι. Θα τον κάνει ένα κεφαλοκλείδωμα ο Μπιφτέκης. Θα με κάνει μένα. Ουά! Σε κάνει αλτιοκά. Με τιμά αυτό που λες. Ναι. Άντε παιδιά, ευχαριστώ πολύ και σήμερα με την νίκη ο Άρης. Να σε καλά. Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω. Όπως δεν είδα χθες δύο γκολ διαφορά με τον ΠΑΟΚ. Δεν το είδα. Γρηγόρη είπε στο φίλο που πήρε πριν και χαρακτήρισε το Θεό φανταστικό φίλο ότι αν θέλει να κάνει πλακίτσα, τουλάχιστον να έχει φαντασία και να βρίσκει δικές του ατάκες. Αυτό που είπε, το δημοσιεύσαμε χθες στη σελίδα μας το Λουμπέν. Τζορτέο δεν ξέρω τι είναι το Λουμπέν. Πάμε το Λουμπέν, πάμε επόμενη γραμμή. Όσοι ασχολούνται με αυτά τεμπέληδες είναι, χρόνο πολλοί έχουν στη διάθεσή τους. Άιντε, πάμε. Ναι. Έλα. Έλα. Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Ραπτόπουλε, Πασοκοφέρνης φίλε, έχει δίκιο ο Κόκκινος που σου λέει ότι δεν ήταν επίτροπος. Στις εκκλησίες επίτροπε και οι μαντζαρέοι στο μπαγκάρι, να το ξέρεις, είναι κανόνας, μπαίνουν οι συνταξιούχοι πρώην δέκο. Η συγχωρεμένη μάνα μου ρε φίλε που ήταν επίτροπος στην εκκλησία, λέει τι ήταν, για πες μου. Ήταν παρένθεση ρε Κόκκινε, άστο. Παρένθεση. Ναι, ναι. Η δέκο είναι. Ναι, όλοι είναι συνταξιούχοι. Όχι όλοι, το 95. Είναι πρώην δημόσιοι υπάλληλοι δέκο, ΔΕΗ, ΣΕΚ που είπε ο παλιός, ο χθεσινός που είπε εμένα τούβλο, γιατί εγώ δεν είπα ότι το 70, ο Ραπτόπουλος είπε ότι έγινε το 70 ή το 80 με το Πασόκ, εγώ δεν ήξερα ποτέ έγινε. Ναι, ναι, όχι, εγώ ο ΣΕ το ήξερα. Εγώ είπα απλώς το παλιό το ΣΕΚ. Ήσουν πολύ απόλυτος. Εγώ ήμουν παλιός μετανάστης και δεν ήξερα πότε έγινε το ΣΕΚ. Είσαστε κομμουνιστής. Από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Είσαστε κομμουνιστής. Αυτός που έφαγε το εφάπαξ, ο Σαϊκατζής, ο ΣΕ, που βγήκε σύνταξη για βάλει το εφάπαξ και γέμισε χολυστένη, δεν κατάλαβε τι είπα εγώ. Ρε φίλε, αυτός ήταν πρώην υπάλληλος του ΟΣΕ. Εσύ προσπαθούσες να πεις ότι αυτοί κοροϊδεύαν και δεν δουλεύαν. Δεν το βάλα μέσα τον ΟΣΕ, ρε Κόκκινο, όλοι αυτοί. Έξω, μέσα δεν είναι ΟΣΕ. Μέσα δεν είναι ΟΤΕ. Μέσα δεν είναι ΟΟΥΘ. Έχει τιμή τίποτα που να μην είναι μέσα. Αφήσατε τίποτα, τα νοσοκομεία δεν είναι μέσα. Όσο και ο ΠΑΟΚ είναι μέσα. Και λέω Σαββίδη, δοξάστε με. 15 ρίχνω κάθε χρόνο, αν φύγω εγώ καθαρίσατε. Όλοι μέσα. Δεν το είπε ο Σαββίδη αυτό. Ποιο το είπε? Ο φοροτεχνικό. Καλά, το είπε άλλο τώρα εδώ έξω στο Μετρόπολη και το λε εσύ. Ο φοροτεχνικό, ποια είναι η εταιρεία είναι φοροτεχνικό. Δεν ξέρει, ξεράδια. Στι πάει πάω. Χθες είδε αεκλαμία. Όχι. Γνώμη για Τρίστενσον και για πιθανό επιθετικό δίδυμο Λιβάγια Ραούχο σε σχήμα 3-5-2. Αυτό είναι ωραίο. Το βλέπω άσο έστω και με μισό μηδέν λόγω γοήτρου φόρμας και ψυχολογίας. Αν και το βάρο μας πιστεύω δεν είναι αυτό το μάτς, αλλά το ερχόμενο με αστέρα. Ναι.
Η ιστορία έδειξε ότι όταν η ΑΕΚ στέθηκε πρωταθλήμα με περισσότερα ντέρμπι, είτε τα έχασε με Ολυμπιακό είτε έρθει ισόπαλη. Ναι. Μάλιστα. Σωστό. Okay. Αυτά είναι στατιστικά. Okay, ναι, ναι. Ο Μπάκεβιτς είχε κερδίσει όλους τους μικρούς και δεν κέρδισε τα ντέρμπι. Ο Μπάκεβιτς πολλά κερδίσει. Και τον κράζανε. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Το Πασόκ είναι εδώ. Πνεύμα Πασόκη ηθική το έκανε σήμερα, Γρηγόρη. Πνεύμα Πασόκη ηθική το έκανε σήμερα. Δηλαδή, δεν κατάλαβα, κύριε, έχετε κανένα πρόβλημα με τον ίδιο τον πράσινο. Σας παρακαλώ, κύριε, φάγατε ζεστό ψωμάκι. Ναι. Ο αγαπημένος του κόκκινου, 70 χρόνια πήγε στην εκκλησία όταν έπαθε το πρώτο έμφραγμα. Πήρε και τη χοντρή μαζί του. Εγώ νόμιζα θα βγει ο Κατσιφάρα σε λίγο ρε. Όχι, με τον Τζομάκα. Τι γίνεται. Λοιπόν, Γρηγόρη, πες την αλήθεια. Αν εκείνο και τον Πασοκοχριστιανό που τσατίστηκε ο Κώστας ήταν στημένο τηλεφώνημα δικό σου, μία ρε, πέσα ρε. Στα ίσα ρε, πέσα ήταν στημένο ρε. Πασοκοχριστιανό. Στείλανε 1,5 εκατομμύριο νέους στην εξορία με τις μασέλες που βγαίνουν στα ραδιόφωνα και δεν τρέπονται λίγο. Θα τα ακούνε από μένα αυτοί. Βρε, άνοιξε ρε, αγόρι. Αυτή τώρα η, τα παιδιά του Πολυτεχνείου, αυτή εδώ η πονηρή να πούμε, κατάλαβες. Πονηρόφασε. Κωστή με το που τον άκουσα αυτό, λέω είναι στημένος από τον Γρηγόρη. Λέω αίμα το Χριστό, το είπα και την ώρα. Λέω είναι στημένος από τον Γρηγόρη. Αυτά αυτό, δεν υπάρχουν στην εκπομπή μου. Σε παρακαλώ, ρε Γρηγόρη, το κάνεις δηλαδή. Δεν υπάρχει, σήμερα. Κοίταξε, θα κοπείς και θα σε κόψω για ένα μήνα. Ό,τι θες δεν πες. Είναι, είναι αντιδιοντολογικό αυτό. Δεν ξεχνάω και διοντολογίες και τα πάντα. Διότι, είσαι σε μια δέχομαι τα πάντα. Δέχομαι, είναι πιο πασόκ και από το δέχομαι, πασόκ, τα, δέχομαι τα πάντα, μη μου χρεώνεις πράγματα που δεν υπάρχουν. Μου χρεώνεις κάτι. Μου χρεώνεις. Βέβαια, κάτσε ρε. Έστησα ακροατή να τον πάρει τηλέφωνο. Τι πράγμα. Μου λες ότι Γρηγόρη, εδώ μιλούσε με τον Πετρουλάκη που του κατηγορούσε εγώ στο τηλέφωνο και είχε ανοιχτή ακρόαση να ακούει. Για ποιο λόγο, ακούς, λέ, α, για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο, θα πεις. Ο Αρχιρουφιάνος. Για ποιο λόγο, όχι. Τον λέω, θα δώσεις τα λεφτά, δεν τα δίνεις μισό λεπτό από ένα τηλέφωνο. Καλά, τι έγινε, άρχισε με γαλλικά και πιάνω. Ο Κώστας με γαλλικά και πιάνω. Για να πάρω εγώ τα λεφτά ή για να τα πάρεις εσύ. Κι εγώ. Α, κι εγώ. Φυσικά. Τι Ρουφιανάκος είσαι, πονηρέ εσύ. Πονηρέ με τις ανοιχτές γραμμές. Εδώ μιλήσαμε τον Θόδωρο για άλλο πράγμα, κάθισε και κάνει το ίδιο. Παίρνει τηλέφωνο εμένα και βάζει ανοιχτή ακούραση τον άλλο να ακούει τι λες εσύ. Για να πάρουμε τα λεφτά. Και το έχει κάνει πολλές φορές και με άλλους. Ξεφτικό αρχινό είναι. Ο Παΐσιος του τα άμαθε αυτά. Για πες μια φορά που το έκανα. Για πες άλλη μια φορά που το έκανα. Γιατί αυτό που λες είναι βλακεία τώρα. Ορίστε. Αυτό που λες είναι βλακεία. Πόσες φορές το έχεις κάνει. Μία φορά. Και όταν μιλάς, λες, μία, τον ακούσα. Μία και πήραμε και τα λεφτά μας. Φράσε, επειδή είσαι τόσο αχάριστος και αγνώμονας. Και τι μ' άρεσε το τελείωμά σου, Γρηγόρη, και πήραμε και τα λεφτά μας. Πόσο βαθύ Πασόκ, ρε μωρέ. Πάρε δρόμο, ρε κοπρόσκυλο. Άνα καθείς. Όχι βαθύ παθό. Ορθόδοξο. Ναι. 72 χρόνια πήγε στην Παναγία της Τίνου. Ναι. Με 6 βουλωμένες αρτηρίες να προσκυνήσει, πήρε και τη χοντρή μαζί. Και πήγαν οι κάμερες να δείξουν πόσο χριστιανός είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δεν πάτε στο διάλογο από εδώ πέρα, πάτε όλες. Μη βρίζετε. Έλα, φίλε. Ναι. Άντερε, κοπρόσκλου. Έλα, φίλε, ναι. 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 Καλημέρα. Ναι. Ο Κατσιφάρας. Έλα. Ναι. Καλημέρα. Έλα, ρε Μάρκο, τι έγινε, έπιασε γραμμή. Και ο Τζουμάκα. Έπιασε γραμμή, δεν είναι. Εσείς σήμερα έχετε ένα διάλογο, δεν μιλάτε για ποδόσφαιρο. Τι ποδόσφαιρο να μιλήσετε. Τι να πούμε, ρε, για το λίγο. Πήρατε το Βιερίνια έξω από την περιοχή Τσουκουτσούκου, κλοκλό και αυγό, τίποτα. Άσε με τώρα, καθάρισε ο Λιμιός με το μπουχάρι. Για την ομάδα της καρδιάς του και τον κολλητό του Καρυπίδη κουβέντα δεν λέει. Κατάλαβες. Αυτή είναι η ομάδα που παίζει σήμερα. Ναι. Τουλάχιστον θα τη δούμε, γιατί πολλά λόγια και πολλά κοκόρια λαλούν. Σωστό, σωστό Μάρκο. Και όπου λαλούν πολλά κοκόρια, τι λέει ο λαός. Μπράβο, ναι. Τι, πάρε έτσι λέει, μπράβο. Καλά τι λέει. Αλλά εσείς που γνωρίζετε από καλό τσίπορο, ναι. Γνωρίζετε, δεν είπατε και οι δύο. Εγώ είπα ότι όχι γνωρίζω, μου αρέσει το καλό τσίπορο. Πόσο δεν ζάχαρο έχεις κοκόρια. Για πόσα γράδια. Πόσα... 19. Το ζάχαρο σου πόσο είναι, στα γράδια. 19 τι. 19 γράμμα. 19 ζάχαρη. Νερό. Νερό, δηλαδή εσύ πόσα θες να είναι. 21, 20 διάρρη. Δηλαδή τι θες να κάνεις, εντριβή. Όχι, λάθος, αυτό είναι το τσίπορο. Ρε, το ζάχαρο το μετράτε. Αυτή είναι η διαφορά μας. Το ζάχαρο το μετράτε, ρε. Δεν έχω ζάχαρο. Πόσο έχεις. 0,70. 0,70 ζάχαρο. Ναι. Με τόσο τσίπορο. Ποιος είσαι, ο highlighter. Δεν είναι τόσο. Πόσο τσίπορο, ρε. 0,70. Δηλαδή πόσο τσίπορο θα πιει. Πόσο τσίπορο θα πιει. Κάθε μέρα θα πιει τσίπορο. Κάθε μέρα. Και κάθε μέρα να πίνω. Άμα πιω ένα δάχτυλο, έτσι θα πάθω. Πόσο θα είναι το δάχτυλο.
Όρθιο για καθιστώς. Όρθιο. Όρθιο. Και όρθιο να τι να σε πω, ρε κόκκινε. Βιονικός θα είσαι τότε. Βιονικός. Τι είσαι, τι. Που αντέχω εσένα τόσα χρόνια τι. Βιονικός. Και στον οκλήτο Τσίπουρο. Σίπουρο. Τσίπουρο λέγεται. Βλαμμένε. Τσίπουρο. Και οι Ιταλοί πώς το λένε. Πώς το λένε, ρε Μάρκο, οι Ιταλοί, πες το να. Αυτός Κοζανίτικα μιλάει, πού να ξέρει. Ξέρει. Το Τσίπουρο, πώς το λένε. Ποιο Τσίπουρο, ρε. Αυτό το Τσίπουρο που είναι, είναι με γλυκά, έτσι είναι και η γράπα. Τίκες, μάνα μου, καλή νύχτα, θα φάω ψάρια. Ποιο άλλο Τσίπουρο, ρε. Γράπα, ρε, λέγεται, γράπα. Τη γράπα, αυτή είναι η γράπα, δεν την ξέρουμε εμείς, ρε φιλαράκι μου πάνω. Την γνωρίζουμε λίγο πολύ, τώρα νέα έρθε. Ναι, άλλοι το λένε Τσίπουρο γλυκάνης, άλλοι το λένε γράπα. Γράπα δεν πίνεται, καλά σε λέει ο Μάρκος. Και άκου να δεις τώρα. Άμα δεν είναι γλυκάνης, ότι Τσίπουρο. Αν δεν είναι γλυκάνης, να πούμε τώρα το άλλο. Πώς βλέπεις τώρα το ντέρμπι. Ποιο ντέρμπι. Ντέρμπι δεν υπάρχει, ΑΕΚ Ολυμπιακός. Εμείς θέλουμε Σαμπάου Χ να βγει, ρε κορόιδο. Να χάσουν από δύο πόντους και... Εσύ ο προχωρημένος Παοξή... Τι θέλει. Θέλει. Εγώ θέλω, εγώ θέλει. Θέλω. Κάτσε να μάθουμε. Στο 60... Θέλω, ρε, παιδί μου, στο 60 λεπτό να δώσει ένα ίδιο πέναλτι σαν αυτό που έδωσε στη Λαμία. Όχι, εγώ ο Σιδηρόπουλος να μπουν μέσα οι αεξίδες, να διαλυθεί και να τιμωρηθεί η ΑΕΚ. Συμφωνείς. Άκου να σου πω, να τους πάρει ο Ολυμπιακός. Γιατί μεγάλωσαν οι τρίχες από το Αστέρα Τρίπολη στον πέναλτι και να δούμε πώς θα διαμαρτυρηθεί η Αϊκούλα για το κουτσό πέναλτι που πήρε με τη Λαμία. Καλημέρα. Γεια. Κουτσό. Η Μαρίνα είναι έτοιμη να πει τις ειδήσεις, κυρία Μπίκου. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Κανελάκι, Γιαλαμά και Δήμου. Να είστε καλά. Τα λέμε με τον Κωστή, τα λέτε το βράδυ όλοι μαζί. Αύριο λίγο μετά τις 2. Ό,τι πεις. Και ό,τι πιείς.